Να είμαστε. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 του Πρωταθλητή Ελλάδος. Πέντε πόντι μας λείπουνε. Πέντε πόντι. Πρωταθλητή στην ΚΑΠΑ 19 ήδη. Πρωταθλήτρια ομάδα, η ομάδα, η γυναική ομάδα βόλεϊ, η οποία ανέβηκε για, στην Α1 μετά από εκπληκτική προσπάθεια ετών. Από τα τοπικά. Από τα τοπικά, με εμφατικό τρένο. Τρόπο. Με εμφατικό τρόπο. Και με άκρος αθλητική λογική. Στο Βόλιο θα το σηκώσουμε. Και τώρα που τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός και στο μπάσκετ θα φτάσουμε τελικό. Τίποτα άλλο. Τι άλλο να κάνουμε. Στο handball. Στην εθνική νέων παίζουν 6 βασικοί. Στην εθνική under 15, under 17 παίζουν 6 βασικοί. Ο Τσιόλης πάλι σκόραρε 2 γκολ τις προάλλες. Τι άλλο να κάνουμε για αυτή τη χώρα πλέον. Η ΚΑΠΑ 15 έχει Final Four σε λίγες μέρες στη Λαμία. Final Four στη Λαμία. Ωραία. Όλα καλά. Ναι, τι άλλο να κάνουμε. Εξηγήστε μας. Θα πάμε στο πρώτο μας καλεσμένο. Μπαμ, μπαμ. Να πάμε θα γρήγορα πάμε. Γιατί δεν θα προλάβουμε. Ο χρόνος πιέζει. Έχουμε συνεντεύξεις. Θέλουμε να φιλοξενήσουμε. Έχουν το πρόγραμμά τους. Δεν θέλουμε να τους κάνουμε εκτός προγράμματος, εννοείται. Είναι σίγουρα σημαντικό το να μπορεί ένας άνθρωπος να εκφραστεί χωρίς να έχει την πίεση του χρόνου. Καλό μήνα είπες στον κόσμο. Ναι, είναι η μέρα του ψέματος. Θα βγάλουμε τον Όσκαρ Καρθία. Ναι. Δεν τη μία. Έχω πολλές ιδέες για από τα πηλιάτικα, αλλά βαριέμαι τόσο πολύ πλέον. Σταύρο, εδώ μόνο αλήθειες. Ναι. Αλήθεια εδώ. Και γενικά, παιδιά, αυτοί που κάνετε αυτό το αστείο, το. Τιμωρήθηκε, θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και τέτοια από τα πηλιάτικα, κόψτε το. Είναι κάτι καλύτερο, παιδιά. Κάτι καλύτερο. Μαζί μας ένας εκ των κορυφαίων αριστερών μπακ της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Αναφυσβήτητα. Εντάξει. Κάτοχος 4 τίτλων ως αθλητής. Πλέον πανηγυρίζει και έναν ακόμα τίτλο με την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Αποθεώθηκε και από τους μικρούς θες από ό,τι άκουγα δεξιά-αριστερά. Μαζί μας ο Κώστας Ιωσηφίδης. Κύριε Ιωσηφίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Καλησπέρα. Πού σας βρίσκουμε και τι κάνετε. Εδώ στο σπίτι κοντά είμαι. Δίπλα σε ένα. Πίνουμε ένα καφέ, απολαμβάνουμε λίγο τον ήλιο, την ημέρα. Πίνουμε τη ένα καφέ με μπουρλωτάκι ή χωρίς μπουρλωτάκι. Έχει σημασία. Την πρώτη ομάδα και τη δεύτερη αργότερα το μπουρλωτάκι. Έτσι, μπράβο, γιατί το μπουρλωτάκι. Μας έδωσε πριν ο προπονητής μας μία μέρα επιπλέον το ρεπό. Οπότε, εντάξει, ωραία. Κάτι που θέλω να μας πείτε εδώ στον αέρα που δεν είναι ποδοσφαιρικό. Ο Σάντος πόσο χρειάστηκε για να πάθει μπουρλότ. Πιστεύω ότι ήξερε όταν ήρθε, γιατί έπαιζε κάτι ανάλογο. Πολύ γρήγορα τα έπαιρνε. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Ναι, ναι. Τεράστιος. Πάμε στα δικά μας. Τυχερόσαστε αυτή τη φουρνιά παικτών που έβγαλε ο ΠΑΟΚ τώρα, αυτή την πρωταθλήτρια ομάδα. Εντάξει, τα παιδιά, οι 99 και οι 2000 είχαμε πει και από την αρχή ότι έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο και ότι θα παίξουν ποδόσφαιρο σίγουρα υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος και το επαναλαμβάνω σε καθημερινή βάση ότι τα παιδιά θα παίξουν το ποδόσφαιρο, θα τα δούμε δηλαδή σε μεγάλα σαλόνια να παίξουν. Ήταν μια χρονιά η οποία πραγματικά τα παιδιά είναι αίτητα, δεν έχουν χάσει, είναι όπως την πρώτη ομάδα. Ναι. Και υπάρχει κάποιος να τους αμφισβητήσει ότι ήταν οι κορυφαίοι? Όχι, δεν πιστεύω, γιατί αυτό που κάνανε και ειδικά και φέτος που μέχρι τώρα είναι αίτητοι και πέρσι στην προηγούμενη σεζόν 17 συνεχόμενες αγωνιστικές ήταν αίτητοι και συνεχίζεται ακόμη και τώρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν χωράει αμφισβήτηση, γιατί όσοι ήταν και στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό με την Tottenham και είδαν ότι τα παιδιά έχουν ταλέντο, είναι καλοί ποδοσφαιριστές, είναι συγκροτημένα άτομα και θα είναι αδικία να τους αμφισβητήσει κάποιος. Στο παιχνίδι με την Tottenham πληρώσαμε τελικά το γεγονός ότι ήταν σοκαρισμένοι από τον κόσμο που πήγε στο γήπεδο. Γιατί από κάποια φάση και μετά και με παίκτη λιγότερο ήταν πολύ ανώτεροι. Και από τον κόσμο που ήταν στο γήπεδο, αλλά και ότι υπερεκτιμήσανε στην αρχή την Tottenham. Όταν κατάλαβαν ότι μπορούν να την αντιμετωπίσουν, αντιδράσαν πολύ σωστά και το αποδείξαν ότι μπορούσαν να πάρουν την πρόκληση. Μιλάμε για μια φουρνιά του ΠΑΟΚ που εγώ από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου δεν θυμάμαι αντίστοιχη. Εδώ τώρα, κύριε Ιωσηφίδη, υπάρχει το ερώτημα. Είναι ο ΠΑΟΚ έτοιμος να εκμεταλλευτεί αυτά τα παιδιά, σε εισαγωγικά το εκμεταλλευτεί,
να μην χαθεί κανένα από αυτά τα ταλέντα, όσοι μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο του ΠΑΟΚ του σημερινού, εντάξει. Γιατί δεν μπορούν πιστεύω όλοι. Ότι, εντάξει, πιστεύω ότι πρέπει να είναι έτοιμος, γιατί δεν είναι τώρα, φέτος, το ότι δείξαν ότι αξίζουν, ότι είναι από τα μικρά ακόμη τμήματα, όταν ξεκίνησαν αυτοί οι 99 και 2000, είχαν ταλέντο και το λέγαμε ότι είχαν ταλέντο, οπότε πιστεύω ότι η ΠΑΕ έχει φροντίσει ήδη και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έχετε εικόνα ποια παιδιά θα είναι του χρόνου στην πρώτη ομάδα? Εγώ έχω εικόνα για τα παιδιά. Από εκεί πέρα ο εκάστοτε προπονητής της πρώτης ομάδας είναι υπεύθυνος για να κάνει τις επιλογές του. Δηλαδή αυτός είναι ο αρμόδιος, όχι υπεύθυνος θα έλεγα, γιατί δεν υπάρχει ευθύνη. Αρμόδιος αυτός είναι, με ποιους θέλει να συνεργαστεί. Γίνεται μια κουβέντα το τελευταίο χρονικό διάστημα για μια προσπάθεια του ΠΑΟΚ να πάρει μια β' ομάδα, είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, για να υπάρχει αυτή η μετάβαση από το ποδόσφαιρο των ακαδημιών στο επαγγελματικό. Είναι μια λύση αυτή για τα παιδιά? Εντάξει, γιατί να πάρουμε στο, να πάμε στο εξωτερικό, να πάμε στην χώρα μας εδώ που είμαστε, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι το ίδιο μπορεί να γίνει και εδώ. Αν έχουμε τη δυνατότητα ή την θέληση ή την διάθεση να συνεργαστούμε, γιατί να συνεργαστούμε και εδώ. Ναι, είναι μια λύση για τα παιδιά αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι ο ΠΑΟΚ εύκολος πλέον σε επίπεδο πρώτης ομάδας να μπει κατευθείαν σε αυτό. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να δοκιμαστούν, σίγουρα πρέπει να δώσουν εξετάσεις με άντρες, σίγουρα πρέπει να παίξουν σε υψηλό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν τα παιδιά όταν τους ζητηθεί. Είναι γεγονός ότι αυτά τα παιδιά είναι από πολύ μικρά μαζί, κάποια μπήκαν στη διάρκεια και βλέπουμε σύνθεση χαρακτηριστικών, π.χ. ο γρήγορος ο Διαμαντής με τον σκληρό και δυνατό τον Μιχαηλίδη. Ναι. Βλέπουμε τον τελικά το Μπαλογιάννη με τον πιο σκληροτράχυλο Τσιγκάρα. Βλέπουμε παιδιά όπως το Γαϊτανίδη που έχουν μια ειδική έτσι, συμπεριφορά μέσα στο γήπεδο που μπορεί να κάνουν ένα παιχνίδι ανω κάτω μόνοι τους. Βλέπουμε παιδιά back, full back όπως τα θέλει ο ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Λίρατζης και ο Τσαούσης. Παιδιά τα οποία έχουν την στάση, την ποδοσφαιρική που χρειάζεται και ο ΠΑΟΚ από αυτή τη θέση. Είναι μήπως δείξαν τόσο καλά αυτοί οι παίκτες επειδή παίζαν και μαζί, έπαιξε ρόλο αυτό? Επειδή είναι χρόνια μαζί και σίγουρα, σίγουρα. Είναι αυτοί οι διχίλιαροι που αναφέρατε, είναι όλοι. 99 είναι ο Χατζηστραβός, ο Μπαλογιάννης, ο Χατζηστραβός παιχτάρι, ο Τσοβάρας. Εντάξει, αυτά είναι. Παίξαν σίγουρα ρόλο μεγάλο, αλλά γι' αυτό είπα ότι οι 99 και οι διχίλιαροι έχουν ταλέντο πολύ μεγάλο και σίγουρα θα παίξουν υψηλό ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Ωραία, λοιπόν, μακάρι και εμείς να δούμε αυτά τα παιδιά στην πρώτη ομάδα, τουλάχιστον στην προετοιμασία σε πρώτη φάση, για να δούμε και πώς στέκονται σε αυτή, να αναδεί και ο προπονητής. Είναι μια ευκαιρία για αυτά τα παιδιά να δείξουν κάτι σε αυτή την περίοδο, όποια κληθούν τέλος πάντων για να είναι στην πρώτη ομάδα. Ήδη ο Λίρατζης και ο Μπαλογιάννης είναι αρκετά είναι κοντά στην ομάδα. Είναι κοντά στην ομάδα. Έχουν παραστάσεις δηλαδή και με τη δουλειά του Λουτσέσκου. Ας ελπίσουμε ότι και άλλα παιδιά θα είναι σε θέση να μπουν σε αυτή την λογική. Από εκεί και πέρα, ένα γενικό σχόλιο για τη χρονιά, δηλαδή το ευχαριστήθηκατε? Εμείς το ευχαριστηθήκαμε και το ευχαριστιόμαστε διπλά, γιατί παράλληλα είναι η πρώτη ομάδα που κάνει την καταπληκτική πορεία και εμείς ακολουθούμε από πίσω. Και είναι δύο πράγματα τα οποία μας χαροποιούν. Για τον Παύλο Γκαρσία ένα σχόλιο. Ο Παύλο είναι ένας πατέρας, γιατί είναι πατέρας για τα παιδιά, έχει στην αυτή την ηλικία το γιο του, ένα παιδί, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο, τώρα βέβαια σπουδάζει κάποια πράγματα γύρω από το ποδόσφαιρο. Προπονητικά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλός, μέρα με την ημέρα δείχνει, ας πούμε, ωραία πράγματα στα παιδιά. Προσπαθεί να τα δώσει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι χαμηλών τόνων, να δουλεύουν σκληρά και να σέβονται όλους τους αντιπάλους. Νομίζω ότι περνάει αυτό το μήνυμα και τα παιδιά τον υπεραγαπάνε, παρόλο ότι είναι σκληρός ορισμένες φορές απέναντί τους, αλλά πάντα είναι δίκαιος και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Νομίζω, κύριο Τσιφίδη, ότι
Μήνα με το μήνα ο Παύλο μπαίνει σε ένα άλλο ρόλο και έχει βελτιωθεί προπονητικά σε σχέση με το πώς ξεκίνησε. Και η σκέψη του και η δουλειά του. Δηλαδή δείχνει έναν άνθρωπο που προοδεύει, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό ακριβώς. Επειδή το ξέρετε χρόνια τον Γκαρσία και σαν παίκτη, δεν νομίζω να έχει πολύ σχέση με το πώς ξεκίνησε όταν ξεκίνησε την προπονητική καριέρα. Και πώς είναι τώρα. Ακριβώς, γιατί η ακαδημία, δηλαδή όταν ξεκινάς μια καριέρα, ειδικά προπονητής που είναι τόσο δύσκολο, θα κάνεις πολλά λάθη. Εδώ είναι ευκαιρία να τα διορθώσεις, να τα βελτιώσεις και να τα εξαλείψεις αν είναι δυνατόν. Αυτό βλέπουμε στο πρόσωπο του Παύλου Γκαρσία. Μέρα με την ημέρα, μήνα με το μήνα, κάθε φορά γίνεται και καλύτερος. Για την πρώτη ομάδα, κύριε Σιφίδη. Εγώ θέλω τι μπορούμε να πούμε για την πρώτη ομάδα. Τα συγχαρητήριά μου στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές. Ένα μεγάλο μπράβο στον ηγέτη μας, στον πρόεδρό μας, τον Ιβάν τον Σαββίδη, που έφτιαξε μια ομάδα η οποία παίζει τρομερό καταπληκτικό ποδόσφαιρο και ευχαριστείται όλος ο κόσμος. Και βλέπουμε ότι δίκαια πλέον παίρνει το πρωτάθλημα, το οποίο μπορούσε να το πάρει και πέρσι, αλλά για τους γνωστούς λόγους χάθηκε η ευκαιρία. Είναι κρίμα όμως να μην παίζονται τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο. Βέβαια. Και τα πρωταθλήματα. Φαντάζομαι δεν συναχωριέστε που η ομάδα σπάει τα ρεκόρ της ομάδας του Λόραντ που ήσασταν μέλος. Α, όχι, μα χαρά μου, γιατί λέω και στα παιδιά ότι τα ρεκόρ πάντοτε μπορούν να σπάσουν αρκεί να υπάρχει η ανάλογη προσπάθεια από όλους μας. Τα ρεκόρ όλα σπάνε σιγά σιγά, όταν προσπαθείς πάντοτε και βελτιώνεσαι είναι επόμενο ότι θα σπάσουν. Και η ομάδα η πρώτη είναι πάρα πολύ καλή και δίκαια σπάει όλα τα ρεκόρ. Ευχαριστούμε κύριε Σιφίδη, συγχαρητήρια για την αποτελεσματικότητα που είχατε αυτή τη σεζόν. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και εύχομαι να συνεχίσει η ομάδα μας και του χρόνου και τον άλλο χρόνο να είναι πάντοτε εκεί ψηλά και να βελτιώνεται συνέχεια. Η ομάδα μας η πρώτη, μιλάω για την πρώτη. Ναι. Και εμείς ευχόμαστε να νικάει η ομάδα και εσείς τον Μπουρλότ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν. Αυτά... Μάστορας στον Μπουρλότ. Βέβαια. Μάστορας. Φίλε, μεγάλη τέχνη. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι απλά. Γιατί η πόκερ και αυτά δεν τα βλέπει. Απλά δεν είναι να σου μάθει κάποιος πώς παίζεται. Όχι. Είναι πώς το μάθεις. Είναι πώς τροφάρεις, τι σκέψη έχεις, τη στρατηγική. Εντάξει. Ο Σάντος έμαθε σε μία μέρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εκεί κατάλαβες ότι όλος είναι έξυπνος. Ναι, είναι καλό τεστ. Δεν έχω χαζό προπονητή, λες. Αγάπη, δεν είναι δυνατόν να είσαι από τον Μπουρλό. Τώρα θα σου πει να είσαι αγάπη ώρα. Αυτές οι νέες γενιές που λέει ο άλλος ποντάρο στη νέα γενιά και αυτή δεν ξέρει τι είναι το Μπουρλό. Άντερε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είπαμε για την ΚΑΠΑ 19 μας και το πρωτάθλημα που πήρε. Αίτητη. Όπως πάει να το πάρει και η πρώτη ομάδα που θα ασχοληθούμε με αυτήν τώρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Ένα παιχνίδι στην Ξάνθη το οποίο σημαδεύτηκε από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο διπλό της ιστορίας παίζοντας εντός έδρας. Φοβερή εικόνα, έτσι. Εσείς ειδικά πώς ήσασταν εκεί, νομίζω έχετε. Εγώ γελούσα σε κάποια φάση. Από την τηλεόραση ήταν απίστευτο αυτό που έβλεπες. Απίστευτο. Εντάξει, το λέγαμε με τον Σταύρο και άλλες φορές ο κόσμος έκανε απόβαση στην Ξάνθη. Παιδιά, τόσο πολύ. Αλλά σε τέτοιο πράγμα ποτέ. Δεν είχε ποτέ τόσο εισιτήριο. Και στο παλιό γήπεδο της Ξάνθης, στο παλιό γήπεδο μια χαρά περνούσαμε. Πιο ωραίο ήταν. Και στα πηγάδια πολλές ωραίες κερκίδες. Πολλές ωραίες κερκίδες, ναι. Πολύ ωραίο σάντουιτς φάγαμε. Χώνεψα σήμερα τώρα πριν κάνα 2 ώρες. Πληθυντικός. Χώνεψα, είπα. Όχι, πολύ ωραίο είπες. Ωραία. Ναι, ωραία. Πληθυντικός. Δίκιο έχεις. Θα σας διακόψω λίγο για αυτό το πολύ σημαντικό που λέμε για το φάι για χθες. Βγήκαν οι διαιτητές για τους ημιτελικούς. Κομίνεις. Λοιπόν, γήπεδο Τούμπα, πάει που ακουάζεται ο Αστρίπολο. Ναι, Κουμπαράκη Στέφανο. Από σύνδεσμο Θράκη. Που δεν είναι από τη Θράκη, αλλά είναι από την Κρήτη, αλλά δεν μαμεί που δεν γαμίζει. Δεν βρίσκει. Δεν μαμεί που δεν μαμεί την παλιά. Ναι. Πρώτο βοηθό Τζιότζιο Χρήστο. Τζιότζιο. Ναι. Καινούργιο είναι αυτό. Δεύτερο. Ο Τζότζο να ψηφίσετε όλοι, ε. Βάζει ο Τζότζο. Δεύτερο. Ηρακλάκι, αλλά δικό μα άνθρωπο. Δεύτερο. Ευθυμιάδη. Ο Δαμιανό. Ναι. Σταματάει το Δαμιανό τώρα, το ηλικία έφτασε. Κουτσιά αυτή τέταρτο. Τα έκανε. Παρατηρητή Κύρκο, οκ. Okay. Πού ήταν στην τέτοια ήταν. Λοιπόν, περίμενα να σου πω και για Εκλαμία. Παπαδόπουλο εκεί. Ιωάννη. Νικολαίδη πρώτο βοηθό. Δεύτερο βοηθό Γκάγκα. Ζαχαριάδη τέταρτο. Ο Παπαδόπουλο παίζει το Εκλαμία. Ναι. Μάλιστα.
Αυτά. Για τους διαιτητές των ημιτελικών. Κουμπαράκης. Κουμπαράκης. Θα αναφερθούμε και στο μάτς αυτό, το μεθαυριανό. Ναι. Για το οποίο δίνουμε 5 εισιτήρια FM και ενώ πάω ακόμα τεπώνυμο στο 545-26. Προφανώς ήταν να τα δώσουμε μισή ώρα πριν και το ξέχασες. Όχι, το είπε. Έχει ήδη και μηνύματα. Έχει μηνύματα ήδη. Ναι, μπράβο, εντάξει. Λοιπόν, σε αυτά είμαι σαν ελβετικό ρολόι. Κάνει αυτό το λέω μία, μία μισή. Εντάξει, συμβαίνει. Πόσα να έχω στο κεφάλι μου, εσύ Σταύρο, πόσα να κάνω. Με ένα δράμα, ναι. Λοιπόν, λέγαμε για το χθεσινό ματς. Με παραξένεψε η ενδεκάδα, είναι η αλήθεια. Δεν περίμενα δηλαδή την τριάδα Πέλκα, Ερίκη και Σβιντέσκι. Περίμενα να είναι αλλιώς. Ο Ζαμπά ήταν σταθερά, δεν είχα μάλλον εξτρέμ. Όχι. Εμένα του ακπό μου έκανε εντύπωση και με βάση και τις δοκιμές. Αυτό λέω, Σβιντέσκι. Ναι, οι άλλοι δύο. Εντάξει, από την Παρασκευή δοκιμάζονταν αυτό. Ναι. Εγώ δεν περίμενα όλοι αυτοί οι τρεις μαζί. Ναι. Αυτό ήταν τεράστια αλλαγή στη λογική Λουτσέσκου. Ναι. Αυτό εννοώ, αγάπη. Ναι, το κατάλαβα. Να σε καλά, give me five. Give me five. Συγχαρητήρια. Ωραία. Και φάνηκε αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ήμασταν δημιουργικά καλά. Ναι. Ο Ζαμπά πρέπει να κάνει το χειρότερο παιχνίδι. Ναι. Στον πάγο, με διαφορά από το δεύτερο. Ο Ερίκε είναι ο Ερίκε. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Δηλαδή είναι ικανός να περάσει 12 και στο τέλος να πάρει τη λάθος απόφαση. Ο Ερίκ είναι πάρα πολύ καλός όταν δεν χρειάζεται να σκεφτεί. Όπως καλή ώρα στην ασίστ του Ακμπόμ, στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία. Ο Πέλκας περισσότερο μέχρι να βρει ρυθμό έκανε χαμάλικη δουλειά. Μετά μπήκε στην εξίσωση δημιουργικά. Ήταν καλός. Αλλά στην αρχή και αυτός μέχρι να βρεθεί με τους άλλους είχαμε ένα θεματάκι. Ο Ολιβέιρα που παίζει, κάνει το δύσκολο, είχε αρκετά λάθη. Είχε αρκετά λάθη γιατί όμως. Γιατί ψάχνει το δύσκολο, έτσι. Δεν ψάχνει το σίγουρο. Και προτιμώ εγώ κάποιον που ψάχνει το δύσκολο, ωραία, και έχει την ποιότητα να το κάνει, παρά κάποιον που παίζει δίπλα, δεξιά-αριστερά όλη την ώρα και ζει σε μάι μου να φας τη φίλη. Ο Πάοκ λοιπόν δεν είχε καλό πρώτο ημίχρονο, αλλά ήταν αρκετό. Ένα φάουλ που κέρδισε ο ίδιος ο Ολιβέιρα, το εκτέλεσε κιόλας. Πολύ καλό χτύπημα, δεν μπορούσε ο Ζήφκοβιτς να κάνει κάτι. Η μπάλα κατέβηκε σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ο Πάοκ άνοιξε το σκορ. Και έφερε το παιχνίδι εκεί που ήθελε, το έλεγχε βέβαια, δεν είχε θέματα. Μια κεφαλιά του Αλμέιδα ήταν όλο το πρώτο ημίχρονο για την Ξάνθη. Μια τελική είχε στην εστία και αυτή ίσα-ίσα ξεμούδιασε ο Πασχαλάκης. Ο ΠΑΟΚ είχε το τετάτε του Σβιντέσκι από την μπάσα του δεξιού μπακ που τον είπε με 12 διαφορετικά ονόματα στο ίδιο. Δεν υπάρχει το Σταύρο, συνέχισε. Ναι. Διάλεξε το μικρό, το έχω πει 100 φορές. Γιατί πα και ψάχνει το δύσκολο. Μανουέλ. Δεν θα σου κάνει κανένας μήνυση. Απλά δεν θα καταλαβαίνει κανένας ποιος είναι. Και επειδή δεν το είχε σε κάποια φάση, έλεγες ο Γάλλος μπακ. Επίτηδες τον άφησα. Τον θαύμαζα. Ήμουν δίπλα και τον θαύμαζα. Ωραία. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία λοιπόν είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε κεφάλι στο σκορ, πήρε ουσιαστικά, έδιωξε το άγχος από πάνω του και η Ξάνθη έπρεπε να βγει από το καβούκι της. Σε μια τέτοια φάση, με το που πήγε ο Ακπόμ. Με ο Σβιντέσκι δεν μ' άρεσε, του Στέλιου του άρεσε. Εμένα δεν μ' άρεσε. Ούτε εμένα, όχι. Δεν λειτουργήσε καλά. Είχα μια διαφωνία εδώ στα μάξι. Θεωρώ ότι ήταν σε μέτρια μέρα. Και γενικά είναι δεύτερο παιχνίδι που τον βάζει κορυφή. Τον έβαλε και στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανιόνιο στην Τούμπα. Δεν μ' άρεσε. Και εκεί. Οι επαφές του με την μπάλα, δηλαδή. Κάποιος θα μου πει κινείται πολύ, πιέζει πολύ. Ναι, δεν γίνεται. Ουσιαστικός βασικά. Ουσιαστικός, ναι. Θεωρείς ότι η χρησιμοποίησή του ήταν επιβράβευση στον Σβιντέρσκι για τις πολύ καλές εμφανίσεις του, μάλλον την αποτελεσματικότητά του στα προηγούμενα μάτς που είχε παίξει μόνο 88 λεπτά, ή ήταν πιο πολύ ανάγκη εν όψη του Αστέρα Τρίπολης, ή και τα δύο μαζί. Εγώ λέω ότι στον ΠΑΟΚ πιστεύουν τον Σβιντέρσκι και του δώσανε μια ευκαιρία. Εντάξει, την άξιζε όμως. Ναι, δεν είναι όμως ότι την άξιζε ο Άκπο. Δεν το συζητάμε. Ναι, αλλά έχει και παιχνίδι Τετάρτη. Υπήρχε και μια κουβέντα να είναι πιο φρέσκα η ομάδα την Τετάρτη. Ο Ακπομ είναι και καιρό χωρίς γκολ. Έχει ένα θεματάκι, κακά τα ψέματα. Που θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση να κάνει απόπειρα. Εκεί ναι, να κάνει ναι, απόπειρα. Εκεί δείχνει όμως πόσο δίνει. Σωστή παιδεία έχει ο Ακπομ. Και γι' αυτό στάθηκαν όλοι σε αυτό, Όλοι το είπαν. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε. Μπαίνει ο Πάκος δεύτερο ημίχρονο. Χάνει πάλι την ευκαιρία με την ασίστ του Πέλκα σε φάση που ξεκινάει ο Ακπομ από την αρχή. Mm-hmm. Δικιά του φάση είναι, αυτός κερδίζει κεφαλιά, αυτός μαζί με τον Βιερίνη και τον Μπέλκα αλλάζουν την μπάλα γρήγορα, αυτός κινείται στον κοινό χώρο. Πώς το λέω, όχι, του Σβιντέσκι ήταν, τέτοιο του Σβιντέσκι, τα πέτρεψα εγώ, ναι.
Ο Πέλκας βγαίνει τέλος πάντων, το βγάζει μόνο του, δεν μπορεί να κάνει τον κόλ Σβιτέσκι, βγαίνει εκεί, μπαίνει ο Ακπομ, η φάση του δεύτερου γκολ είναι καθαρά του Άγγλου, ο οποίος τη ξεκινάει, παίζει με τον Βιερίνια, παίζει με τον Πέλκα, γίνεται η κίνηση όπως πρέπει να γίνει, παίρνει την μπάλα από τον Βιερίνια και την κατάλληλη στιγμή, ενώ έχει τραβήξει και τον δεξιό μπακ, τον Γάλλο που δεν πέτυχε στο όνομά του ποτέ, σπάει την μπάλα στον Ερίκε και για τον Ερίκε δεν χρειάζεται να σκεφτεί, πλάσαρε απλά. Πέτυχε τον κόλο Πάουκ. Ίσως το πιο απίστευτο τελείωμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Του Πέντρο Ερίκη. Δηλαδή θέλει πραγματικά να έχει πολύ μυαλό και πολύ ποιότητα για να το κάνει Σταύρο. Το τελείωμα αυτό. Καλά, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, παιδιά. Όμα, δεν είναι ο τελικό Ντάνο. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Ωραίο το τελείωμα του Ερίκη. Δεν αντιλέγω, αλλά νομίζω ότι η δουλειά όλη έχει γίνει από τον Άκπομ. Και η Key Pass που λένε και στο χωριό μα του Βιερίνια στον Άκπομ ανάμεσα σε Στόπερ. Στο μεσοδιάστημα τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι 2 γκολ. Εκεί λοιπόν ξεκινάει ο Στέργιος να λέει δεν έχουν δυνάμεις της Ξάνθης, δεν μπορούν της Ξάνθης, το έχουν παρατήσει. Μα δεν μπορούν, ναι, το παράτησαν. Τώρα μια κεφαλιά που ήρθε ο άλλος και εντάξει. Το παράτησαν, το κοιτάω, λέω το μιλάει, ο άπειρος. Σταύρο, να έχεις εμπιστοσύνη στην ομάδα. Εγώ εμπιστοσύνη στην ομάδα έχω. Εγώ δεν σκιάχτηκα ούτε μισό λεπτό μετά τον γκολ. Ήρεμος ήμουνα. Ήρεμος. Ότι θα τελειώσει το παιχνίδι, όπως και τελείωσε. Ναι. Πρέπει να έχεις Σταύρο εμπιστοσύνη στην ομάδα, να ξέρεις. Εμπιστοσύνη στην ομάδα έχω. Σε αυτούς που μιλάνε την ομάδα δεν έχω εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί, Ξάνθη, δεν μπορεί, πάρ' το 2-1. Άγκολ Ξάνθη. Ναι. Πάρ' το 2-1. Κατευθείαν. Τέλος πάντων, έμεινε το σκορ έτσι, το χάρη και ο κόσμος. Παιδιά, δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στο γήπεδο. Πρώτα απ' όλα έχει συμβεί το απίστευτο, εντάξει. Υπάρχουν παίχτες του ΠΑΟΚ χθες στα αποδυτήρια που πιστεύουν ότι επειδή μπήκανε για να πανηγυρίσουν. Αλήθεια είναι αυτό. Οπαδοί του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο ότι φάγαμε μείον 3. Και μέχρι να του εξηγήσει κάποιο ότι δεν είναι αυτό, δεν ισχύει. Ωραία, μέσα στα αποδυτήρια γινόταν μακελιό. Σας το λέω να το ξέρετε. Εντάξει. Και από όχι. Ο Άκπομ βγαίνοντας αυτό συζητούσαμε. Του λέω δεν είναι ρε, ο. Minus 3. Είπε minus, ε! Ναι, δεν είναι minus 3. Πολιτισμικό σοκ, ακούω. We give some money. Okay. We have money, του λέω. Okay. Α, μου λέει. Αλλά νόμιζε όντως ο Άκπομ ότι είναι μείον 3. Ολιβέρα, το sprint που έκανε για να μπει στα αποδυτήρια δεν κατάλαβε τι παίζει. Στον αγώνα δεν το έκανε. Ναι. Τέτοιο sprint. Ναι. Δεν μπαίνουμε, παιδιά. Ήταν κρίμα, ξέρεις γιατί. Θεωρώ ότι τουλάχιστον 10 λεπτά θα ήταν οι παίκτες του χορτάρι. Ναι, δεν μπορούσαν να το χαρούν. Και θα το χαιρόντουσαν και ο κόσμος και οι παίκτες. Ναι. Όχι ότι καταστράφηκε ο κόσμος, αλλά. Παιδιά, έχει χάλασε ένα ωραίο δεκάλεπτο. Έχει μπουτίκ μπλούζες και είναι τώρα και σε εκπτώσεις. Δηλαδή με 40 ευρώ αγοράζει μπλούζα. Θα κάνεις λίγο το σκατό παξιμάδι, που λένε ένας φίλος μου. Ωραία. Και θα πάρεις μια μπλουζίτσα. Δεν είναι ανάγκη να μπεις μέσα πριν σου πάω 30 και 40 ευρώ. Ήταν κρίμα, όντως. Γιατί αυτό δεν μπορούσαν να το χαρούν και οι παίκτες, να μείνουν λίγο μέσα, να πάνε και προς τον κόσμο. Εντάξει, θα μένανε. Ναι, χαλάσαν τώρα για να δει τη βλαχιά να μπούμε στο γήπεδο, χάλασε η εικόνα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Τέλος πάντων, δεν είναι για να στεκόμαστε στο παιχνίδι πολύ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε όσο χρειαζόταν. Έχοντας σε καλή μέρα τους αμυντικούς του και τον Σάχοφ με τον Ολιβέιρα, τους δύο κεντρικούς χαφ. Δεν χρειάστηκε να έχει παραπάνω. Το κουρεμένο Σάχοφ, ε. Του είπα, είσαι πιο γρήγορος με αυτό το μαλλί. Λες και μπήκε στρατό, ήταν. Του είπες. Δεν κόβει ο αέρας, λέω. Κόβει, ναι. Πώς το είπες αυτό. Πώς το είπες για πέσει. The air cut. Πώς το είπες. Όχι, κάτι τέτοιο είπα. Κατάλαβε, είσαι και του είσαι με το βλέμμα. Φάστε το που είσαι. Όχι, αυτό αγάπη. The air don't stop, λέω. Αυτό έχει εξήγηση. Αγάπη είναι θέμα αεροδυναμικής. Αεροδυναμική είναι, τι να το πω. Έχει λιγότερη αντίσταση. Aerodynamic. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Υπάρχει και η ωραία η αφιέρωση στον Ιβάν Σαββίδη. Βέβαια, στο πρώτο κόμμα. Μερικοί άργησαν να το καταλάβουν από ό,τι κατάλαβα εκεί. Δεν το πιάσαμε. Υπήρχε ένα πρόβλημα συνοχής. Ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα συνοχής που συνάντησαμε φέτος στην ομάδα. Που α, εσύ λες γίνει για τους παίκτες. Ναι. Όχι, εγώ λέω για εσάς, ρε παιδί, τους γύρω-γύρω. Ναι, κάποιος νόμιζε όταν κάναμε μετάδοση ότι έλεγα ζών το Στέργιο. Δεν έλεγα ζών το Στέργιο, άλλον έλεγα. Ναι. Εντάξει, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, παιδιά. Εντάξει, Στέργιο δεν είναι. Εγώ που είμαι νέο παιδί και με τη φανταστική μου όραση. Που χωρίς τους φακούς. Λέγαμε άνθρωπο να μας συνοδεύει δίπλα, να μας παίρνει στη δουλειά. Κατευθείαν έπιασα ότι είναι για τον Ιβάν. Ο Σταύρος το είδε μετά από 5 δεύτερα. Συνάδελφος έκανε 1,5 λεπτό και ρωτούσε, χτυπούσε στα τζάμια, ποιος είναι. Πες και εσύ στον Κούδα. Πες κάτι άλλο. Όχι, εσύ, οι παίκτες πήγανε. Εντάξει, πανηγύρισαν λίγο. Αγκάλιασε ο Βιερίνια τον Ολιβέιρα και τρέχουν όλοι. Αργήσαν να καταλάβουν λίγο. Τον πάγκο ψάχνανε.
Είχαμε ένα θέμα. Ο Ακπόμ ήταν εκτός. Όλα καλά, εντάξει. Ήταν Ακπόμ, θα... Πήγε σιγά-σιγά. Θα φιλονόντως το Γιώργο το Παντελάκι. Θα σήκωνε λάτς πανέλα. Άμα ήταν ο Ακπόμ, σφιχτή ήμασταν. Ναι. Όντως μπορεί να έπαιρνε λάθος φανέλα. Ξέρω εγώ του Μίσιτς που ήταν δίπλα στο πάνω, πριν μπει μέσα. Κοίτα, έχουν γίνει τέτοια. Σε ένα τραυματισμό, δεν θυμάμαι, στην Ατλέτικο, κάπου είχε γίνει, σηκώσαν λάθος φανέλα. Εδώ σηκώθηκε σωστή φανέλα, με το 60. Ναι. Ωραίο ήταν, πολύ ωραίο ήταν. Ναι. Το χάρηκε σίγουρα και ο πρόεδρος. Και όταν χαίρεται τον πρόεδρο, χαίρονται όλοι. Και η K19 αφιέρωσε το πρωτάθλημα στον πρόεδρο. Είδατε story. Ξέρεις, πρόεδρε, το πρωτάθλημα είπε ο Γκαρσία, όμως δεν θέλουμε πριν. Το είπε στο βίντεο. Αυτά έκανε και ο Άγγελος. Και πάλι στην Εθνική Λιβύη θα φτάσει. Είπε στο βίντεο. Γυρνάνε την κάμερα στον Παύλο και λέει δεν θέλουμε πριν. Και την ώρα τα πρόσωπα των παιδιών δεν ξέρω πώς ήταν. Που λέει ο Παύλο δεν θέλουμε πριν. Ξαναγύρισε κάμερα στα παιδιά. Είχε μετά παρηγύρισε τα παιδιά. Σίγουρα θα πάρω κάποιο. Ξάκουγα χιλιάδες θα δώσει. Αξαίτη το πήραν. Δεν πρέπει να πάρουν 2.000. Εννοείται πως πρέπει. Ένα κοσάρικο καθένα. Τι κοσάρικο. Ένα κοσάρικο καθένα. Να πάμε παίξει την Καπρικανιά. Στον ΠΑΟΚ παίζουνε. Να πάμε παίξει στον ΠΑΟΚ. Φαντάσου τώρα ένα σκηνικό σου λόγο. Δίνει τώρα πριν ο Ιβάν 20.000 κάθε παίκτη της Καπρικανιά. Και το μαθαίνει ο καλύτερος παίκτης Καπρικανιά του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν μπαίνει στην επόμενη σεζόν με εκνευρισμό. Ναι, ναι. Που δεν έχει δει το ευρώ. Στρατηγική κίνηση θεωρώ ότι είναι. Τα δίνει, πάλι τα πίσω μετά. Εγώ να πήρα 20, θα γραφτούν. Βγάλω το προς τα έξω. Ναι. Καλά, όχι, μπορεί και να τα δώσει. Εύκολο. Καλά, όχι 20, αλλά 5-6 καθένας τα παίρνουν. Μια χαρά. Το χάρηκαν τα παιδιά, το αφιέρωσαν κι αυτοί. Ωραία συνθήματα. Πάω και εκδομές ναρκωτικά, έτσι πρέπει αυτά να φωνάζουν τα παιδιά των ακαδημιών όλων των ομάδων. Εννοείται. Άργησαν κιόλας. Το εμπαγωνίζεσαι στα βάλα. Ήταν τέταρτο σύνθημα, άργησαν κιόλας. Το έζησαν όμως, εντάξει, το έζησαν τα παιδιά. Έτσι μάθαμε από παιδιά, εννοείται. Σε άλλες ομάδες μπορεί να το ζουν πραγματικά. Ναι. Κάτι πορτοκαλάδες, κάτι τέτοια. Σε εμάς όχι, πάμε κατευθείαν στην πηγή. Δεν το κάνουμε έμεσα. Χαβαλέ κάνουμε. Η ουσία είναι ότι τα παιδιά μας οι μεγάλοι κέρδισαν, οι μικροί πήραν το πρωτάθλημα, ο κόσμος το χάρηκε, η επιστροφή ήταν όπως έπρεπε να είναι. Και εκεί δεν συνέβη το παραμικρό, τίποτα. Όλα κύλησαν πολύ ομαλά. Κύριοι ήμασταν. Και γενικά ήταν πολύ ωραίες εικόνες νομίζω από το Σαββατοκύριακο. Αν εξαιρέσουμε τους Super Vlach που μπήκαν μέσα. Super Vlach. Ωραία. Ναι. Ναι που δεν... Στην αρχή λέω στη μετάδοση. Ορισμένα μικρά παιδιά μπαίνουν, αλλά βλέπω ότι μπαίνουν και κάτι μεγάλα παιδιά. Μετά από δίπλα. Γιατί στην αρχή όντως μπήκαν 2-3 πιτσιρίκια, αλλά μετά ακολούθησαν και οι μεγάλοι. Εμένα μου άρεσαν τα αντανακλαστικά του κινητράδου μας και τις ξάντες που είχαμε. Ταχύτατη, δεν κουνήθηκε. Εκατοστό κανείς. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι βέβαια. Στη Φιέστα Σταύρο λες να μείνουμε μόνο εμείς στα δημοσιογραφικά και να είναι όλο το γήπεδο στο χορτάρι. Εγώ το έχω δει σε ένα ποντιακό χώρο στο Μύθριο αυτό. Μέχρι να μιλήσω λίγο στο τηλέφωνο και τέτοια, είχαν πάει όλοι στην πίστα. Γυρνάω στο κεφάλι μου, δεν βλέπω κανέναν. Έχεις πάει και στο Μύθριο. Σε γιορτή των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ. Σοκαριστικό. Άντεξα 15 λεπτά, σηκώθηκα, έφυγα. Ούτε το φιλέτο δεν είναι εκείνο το στεναχωρημένο που βγάζανε, που δεν ξέρεις τι ζώο είναι, με κάτι μπιζέλια εκεί δεξιά. Ναι. Τα μπιζέλια τα οποία... Κλασικό φαγητό έτσι, ναι, γιορτή σε μπουζουξίδικο. Εκείνο με μια σάλτσα σκατή που να μου πάρει. Το σκέφτηκα, αλλά δεν θέλω να το πω. αυτή τη σάλτσα. Γιώργο Μίνο είδατε με λίρα στην ΕΡΤ. Το είδατε. Ότι έβγαλε ποντιακά. Δεν ξέρω, το έχει σπάσει το κοντέρο Γιώργο. Τι έκανε τώρα. Καλά το πάει. Έβγαλε αυτό. Καλά το πάει. Ποντιακά. Θα μπει στο πριν πρωταθλήματο κι αυτό. Παιδιά, εμεί βγάλαμε το κάλμα, να πούμε κι εμεί. Άμα είναι 200-300 χιλιάδε, καταπέρνουμε. Θα φέρουμε δεν είναι πρόβλημα. Μια λίρα εδώ θα φέρουμε. Τι. Θα φέρουμε και μια λίρα εδώ. Ζωντανά, θα μα παίξουν ποντιακά. Πε ότι έπαιζε μικρή. Δεν έπαιζε λίγο. Γιατί δεν έχει ψέματα από τα πλιά έχουμε. Μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν. Δεν λέω. Να σε ακούμε, παίζει μουσική. Άμα και φτάσει στο χρέο, να γεννήσει. Το χθεσινό είναι. Ναι, ναι. Θα γερούμε κι εμείς. Δεν το μείνω. Μην ξέρετε κι εγώ. Επόμενος στόχος. Είναι από το Σύλλογο Ποντίων Εξάνθης. Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο για τη μάνα. Το έγραψε ο Γιάννης Βαρσαμίδης ή Γιάννης Τσανάκαλης, ο οποίος είναι την Καλαμαριά, από εκεί που μένω και εγώ. Αλλά το θέμα είναι, το 1931 το έγραψε, αλλά το θέμα είναι ότι το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο για ποιον και γιατί. Για τον κύριο Ιβάν Τσαβίδη, αφιερωμένο για τα γενέθλια που είχε.
Υγεία και ευλογία. Υγεία και ευλογία για τον Ιβάν Σαββίδη. Για τον Ιβάν Σαββίδη ήταν αυτό το τραγούδι και μάλιστα να πούμε ότι το έκαναν αυτό διότι και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αν είδατε ότι μόλις σημειώθηκε το πρώτο γκολ, με γιώκες εδώ, έχουμε από την Ξάνθη, έχουμε από το Ακανέδες, στο Τζουκλουκούμ, από την Κομωτινή. Εδώ οι άνθρωποι μας προσέχουν, δέχουμε τα πάντα, διότι το ταξίδι αυτό, το ταξίδι αυτό που είναι σε όλη την Ελλάδα και εμείς οι συνάδελφοι, ο Βασίλης ήρθε από την... ο Βασίλης ήρθε από την Σέρες, που έχει Ακανέδες. Εγώ ήρθα από Θεσσαλονίκη. Ήρθαν άνθρωποι, δημοσιογράφοι, δηλαδή ο Παναγιώτης Τσουκιώγας, για λογαριασμό της ΕΡΤ, ήρθε από την Κομωτινή. Οπότε αυτά είναι τα κριτικά σας. Στο Τζουκλουκούμ τεράστιο το είδα. Τι ήτανε, είχε κανένα ρεκόρ Γκίνες εκεί. Εμείς τι κάνουμε, δεν προσφέρουμε τίποτα. Ούτε ποδιακά δεν έχουμε λίρα, ούτε κάτι να φέρει ο καθένας από τον τόπο του. Πρέπει να οργανωθούμε λίγο. Δεν ξέρω πολύ, μόνο χάπια έχει. Η μετάφραση υγεία και ευλογία. Υγεία και ευλογία. Πάνω σε αυτό, στην πρώτη απόπειρα του Ιβάν Σαββίδη να έρθει στον ΠΑΟΚ το 2006, φιλοξενείται σε ραδιοφωνικό σταθμό. Ο Ιβάν. Τότε ήταν πιο προσιτός. Εντάξει, και μιλάει ποντιακά. Και ο κεντρικός παρουσιαστής εναγωνίως ψάχνει κάποιον που να μιλάει ποντιακά, φωνάζει κάποιον που μιλάει ποντιακά σε συνάδελφο και του λέει, του συναδέλφου, ρώτα τον αν καταθέσει την εγκυητική, που ήταν εκείνη, ετοιμάσαι για το θέμα με την εγκυητική. Και το εγκυητική μεταφράζει για να ξέρεις εγκυητικήν. Στα ποντιακά δηλαδή. Τώρα μου στο μυαλό. Και τι, δεν βγάλαν άκρη, εντάξει, κάτι αυτό από εκεί. Δηλαδή βάζεις ένα νι και μιλάς ποντιακά. Είναι κυπριακά αυτά, να το ξεκαθαρίσουμε, παιδιά. Δηλαδή, η αγάπη. Η αγάπη είναι η αγάπη. Ωραία. Καλά, αν πιάσουμε τα κυπριακά και τον αθλητισμό, θα μιλάμε κανένα μισάωρο, Σταύρο, ε. Τρίποντη Καλαθιάν. Τρίποντη Καλαθιάν. Του Φυσερών. Του Φυσερών. Η Φυσούνα. Η Φυσούνα. Και φυσικά από το αγαπημένο μου Καπετανέος. Καπετανέος. Ο αρχηγός. Ψάχναμε 10 λεπτά τι στον διάολο είναι. Ο Καπετανέος ο μόνος. Τι Καπετανέος. Εγώ έκανα εικόνα. Εκεί να σηκώνει πανιά, να κάνει, να δείχνει τον δρόμο, να βρίσκει το νησί. Ο Τζόνι Ντεπ στην Καραϊβική. Και λέω, τι είναι ο Καπετανέος, τι είναι στην αφήνω μου Κύπριο, ο αρχηγός. Στο διάλο. Καπετάνεος. Παιδιά, ήρθε η ώρα για τους χορηγούς μας. Δίνουμε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Τρίπολη. Σημαντικό παιχνίδι Τετάρτη, ξυπνάτε. Όχι, δεν δίνουμε για το ΠΑΟΚ Τρίπολη. Δεν τρελαίνεσαι. Για το ΠΑΟΚ Λαμία δίνουμε. Και μετά πρίζουν εμένα, όχι. Πού τα πηλιά είναι. Το ΠΑΟΚ Τρίπολη. Όσοι πήρατε, πήρατε. Είχε ουρές η Τούμπα το πρωί. Ε? Είχε ουρές η Τούμπα. Ξέρω. Από κάτι που μπορεί να μας κάψεις, είναι γεμάτο ολουρέως. Ουρές. Τι λες ρε. Κάτι σήμερα δεν. Δεν ξέρω, η μέρα σε έχει επηρεάσει. Μάλλον μέρος του χιούμορ σήμερα, τι φάση. Όχι, Σταύρο. Επίθεση, αγάπη Γαβρίλη. Αγάπη σκληρή σήμερα. Τι ουρές είχε πρωί πρωί. Πήγα και τρία. Τα κοτήρια, ναι. Σοβαρά. Μόνο τα ψέματα μου λέγανε. Όχι, ρε. Ξυπνήσαν πρωί πρωί και πήγανε. Μπράβο τα παιδιά. Λοιπόν, πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λαμία την Κυριακή. 7.30 ώρα γήπεδο Τούμπας. FM και ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμος στο 54526. Τα κούλουν δεν ακούσαμε. Τι κάνεις, φοβερή περιγραφή, θα το ακούσουμε μετά. Ο Στέργιος καταλαβαίνει ότι γίνεται τέτα τέτ, 2 δευτερόλεπτα μετά το τέτα τέτ. Το καταλαβαίνεις αυτό. Τι αργείς να ενθουσιαστείς. Όχι. Άργησα μόνο στο τέτα τέτ του Τσουμπάκπο. Και του Σβιτέσκι. Όλα μου μια χαρά. Γεωργούτσος δεν είναι, όντως. Γεωργούτσος πρέπει να είναι. Δεν το φτάνει. Εντάξει. Κατά της ψυχής, αλλά καλά τα είπε. Δεν εντάξει. Να ευχαριστήσουμε τον Μπάμπι Μπατμανίδη που από εκεί το αλλιεύσαμε αρχικά. Ναι. Το ανακαλύψαμε γιατί εντάξει, σήμερα θα το καταλαβαίναμε 100%. Αλλά το είχαμε ανακαλύψει από χθες και πραγματικά δεν καταλάβαμε πότε φτάσαμε. Κλαίγαμε από την Ασπροβάλτα μέχρι να φτάσουμε. Ναι, μέχρι το κέντρο. Μέχρι το κέντρο. Ωραία. Ας πούμε τους χορηγούς θα πάμε στο διάλειμμα και θα τα βάλουμε τον Γιώργο Γκούτσο μετά το διάλειμμα. Δεν γίνεται από το με σχολιασμό live. Είναι τεράστιο, ρε. Πόση ώρα. 10 λεπτά. 5,5 λεπτά. Αχ, ωραία, δεν με ενδιαφέρει. 5,5 λεπτά. Όχι, είναι κλάμα, δεν γίνεται να με το βάλουμε. Εντάξει. Αφού θα πούμε το ιστορικό, πώς είναι, τι είναι το παιχνίδι αυτό. Τι ναι, γιατί υπάρχει μεγάλο background πίσω από το παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα, μείνετε συντονισμένοι. Πραγματικά, όσοι δεν το έχετε ακούσει, δεν μπορείτε να διανοηθείτε πώς ήταν η μετάδοση στον ασπρόπυργο Καλαμάτα.
τελικό ουσιαστικά του 8ου ομίλου. Ματσάρα. Για την άνοδο. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24. Θα φύγουμε λίγο από τον ΠΑΟ, Σταύρο και Αγάπη. Θα πάμε λίγο πιο νότια. Σε μια άλλη ομάδα με ασπρόμαυρα. Ιστορική ομάδα κι αυτή. Ιστορικότατη. Ναι, με βαριά φανέλα. Βαριά φανέλα, όντως. Και καλή ομάδα. Μέχρι τώρα. Μέχρι, όχι, πότε μέχρι Σταύρο, αρχίζει η δεκαετία του 2000. Με τους Αφρικανούς που είχε φέρει ο Παπαδόπουλος. Καλαμάτα. Τον Ρονάλντο είχε φέρει 15 χρονών. Εντάξει, πέρα από τον Ρονάλντο που δεν είναι. Χάγκαν, ο Φορίγκουε. Έναν Τζόνσον πρέπει να είχε. Τζόνσον, Σέντερφορ. Ωραία, θα ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, έγινε ένα μάτσο χθες στον Ασπρόπυργο. Ασπρόπυργο Καλαμάτα. Καλαμάτα ήταν πρώτη με 59 βαθμούς. Ο Ασπρόπυργο δεύτερο με 57. Στον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, ανεβαίνει μόνο πρώτος. Και ήταν ο τελικός των τελικών, ουσιαστικά η Καλαμάτα και η Μισοπαλία, νομίζω, αγκάλιζε την άνοδο και την επιστροφή στη Β' Εθνική. Έχει πάρα πολύ τεράστιο, είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Δύο ομάδες με δύο βαθμούς διαφορά. Πρώτη Καλαμάτα, δεύτερος Ασπρόπυργος, 59-57. Έτσι. Η Καλαμάτα προφανώς και με χ βολευόταν. Σίγουρα βολευόταν. Και το σήμα κατά τεθέν της δημοσιογραφικά της Καλαμάτας, ο Τίτης Γιωργούτσος, ο συνάδελφος, κάνει τη μετάδοση. Αμέ. Ξεκινάει το παιχνίδι. 24η αγωνιστική, λίγο πριν τη σέντρα, δευτερόλεπτα πριν τη σέντρα, στο γήπεδο του Ασπροπύργου, φίλες και φίλοι, Ασπρόπυργος, Μαύρη Θύελα, η μητέρα των μαχών του 8ου ομίλου. Όποιος νικήσει σήμερα ανεβαίνει στη Β' Εθνική κατηγορία. Τεράστιο παιχνίδι, μεγάλο ματς. Λίγο πριν τη σέντρα, Μαύρη Θύελα, Ασπρόπυργος, ξεκινάει το μάτς! Πρώτη φάση. Ξεκινάει το μάτς, στην επίθεση Καλαμάτα. Για να δούμε εδώ για τη Μαύρη Θύελα, μια βαθιά μαλλιά μπλοκάρει. 21ο δευτερόλεπτο. Που κάνει το βαθύ βολέ, το μεγάλο βολέ. 0-0, πρώτη φάση είναι δυνατόν! Όχι! Εδώ τεράστια ευκαιρία! Ο Δουκάκης! Ο Δουκάκης! Ευτυχώς για τη Μαύρη Θύελα! Γλιτώνει η Μαύρη Θύελα. Πρώτο λεπτό. Πρώτη φάση. 2-35. Έχει Καλαμάτα για να δούμε το φάουλ εδώ. Για τον Ασπρόπυργο, φίλες και φίλοι. Δύσκολη στιγμή, επικίνδυνη για την Καλαμάτα. Τρίτο λεπτό του αγώνα. 0-0 στον κήπεδο του Ασπροπύργου. Το φάουλ για τους γηπεδούχους σε μια επικίνδυνη φάση. Για να δούμε εδώ. Περιμένει ο διαιτητής στο τείχος. Τώρα θα το εκτελέσει ο ποδοσφαιριστής του Ασπροπύργου. Άντε, Ασπροπέ μου, χτύπησε. Για να δούμε. Προσοχή, Κασοτάκη. Γίνεται η εκτέλεση επικίνδυνα. Γκολ! Γκολ! Δεν είναι δυνατόν, Βασιλείου! Δύο λεπτά πρώτο τον γκολ. Μητέρα των μαχών. Εντάξει, ρε φίλε, λες ένα στραβό ξεκίνημα. 1-0 δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. 1-0 για τον Ασπρόπυργο. 1-0 ο Ασπρόπυργο με τον Βασιλείου. Χέρια στην μέση, όλο και σκοτεινά. Τέλος πάντων, νωρίς. Χειρονομίες. Νωρίς είναι ακόμα. Δεν μιλά. Μην τα κόβει. Να δω, επιμένει ο Ασπρόπυργο. Δυνατόν σου πέτρο, Κασοτάκης. Μπράβο! Σου του Σταύρου. Σου του Σταύρου. Δυο γίγαντα ο Κασοτάκης. Το 1-0 παραμένει. Το 1-0 ευτυχώς. Ευτυχώς. Για να δούμε τώρα το φάουλ για την Καλαμάτα με τον Μίγκα. Το φάουλ με τον Μίγκα για τη Μαύρη Θύελα στο 19ο λεπτό. Λάθος του Μίγκα, τι κάνεις εκεί ρε Μίγκα. Αντεπίθεση για τον Ασπρόπυργο. Αντεπίθεση για να δούμε εδώ παιδιά. Ούτε ο Γκάι Ροντρίγκες. Βγαίνει η μπάλα για τον Ασπρόπυργο. Από τα δεξιά κόβει την μπάλα. Φτάνει η μπάλα στον Ατσιόπουλο. Σουτ γκολ. Γκολ στο 20. 2-0 στην κυρία των μαχών. 2-0. Δεν είναι δυνατόν. 2-0 στο 20 λεπτό. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν για τους γηπεδούχους. Έξαλλοι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων. Στο 20 Καλαμάτα χάνει ήδη, ήδη Γιάννη Χριστόπουλε. Χάνει ήδη δε 2-0 η Μαύρη Θύελα. Τέλος πάντων, θα το πιούμε και αυτό το πικρό ποτήρι. 2-0 στο 20 με ένα Τσιόπουλο. Στο 3 ο Βασιλείου θυμίζουμε. Τέλος πάντων, υπομονή, υπομονή. Για να δούμε εδώ, επιμένουν οι γηπεδούχοι. Γίνεται η σέντρα, ξανά. Και παλιά Λιώνιο Κατσοτάκης. Λιώνιο Κατσοτάκης, γκολ ο εφόπτης. Πανηγυρίζουν έξαλλα οι γηπεδούχοι. Έξαλα στο 34 είναι πάλι ο Βασιλείου, φίλες και φίλοι. Είναι πάλι ο Βασιλείου, δεν γίνονται αυτά. Ξυπνήστε ρε! Ξυπνήστε ρε, Μαύρη Θύελα! Είστε ρε, μην χαίρετε! Η μητέρα του μαχού! Η Καλαμάτα θα πάει πολλά γκολ!
Χτυπάω ξύλο να μου το θυμηθείτε, η ομάδα κοιμάται. Ο Χριστόπουλος κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Ο Μίγκας έκανε τραγικά λάθη, συνεχίζουν οι αμυντικοί. Ό,τι μπορεί κάνει ο Κασοτάκης όμως δεν γίνεται. 3-0 στο 30-4. Για να δούμε εδώ. 40 φτάσαμε. 40. Ο Κασοτάκης, για να δούμε εδώ πώς θα, τι άλλο θα δούμε. Βρισκόμαστε πλέον στο 39. 3-0 χάνει η Καλαμάτα. Βασιλείου, Νατσιόπουλος και Βασιλείου, η σκόρερ να εδώ. Για να δούμε εδώ. Λάθος πάλι. Δεν είναι δυνατόν. 4-0 ο Καραλής. 4-0 ο Καραλής στο 40. Στο 40. Κάποιος, να τους ξυπνήσει κάποιος. Σοκ, σοκ, σοκ. 4-0 ο Αστρόπυργος με τον Καραλή στο 40. Βλέπουμε ένα φιάλτη. Ζούμε ένα δράμα, φίλες και φίλοι. Δεν είναι δυνατόν. Έσχος, έσχος. 4-0 στο 40. Χάνει 4-0 από το 40 η Καλαμάτα. Δεν μπορώ. Δεν είμαι καλά. 4-0. Ο παιχταράς ο Καραλής έκανε το 4-0. Ξυπνάτε ρε! Ξυπνάτε μαύρη θύελα είστε ρε! Ντροπή σας ρε! Ντροπή σας! Ντροπή σας, ντροπή σας! Δε πάμε τώρα να δούμε πάλι στη σέντρα! Δεύτερο ημίχρονο! Να τη Καλαμάτα προσπαθεί να απειλήσει! Δεν γίνεται, δεν είναι πράγματα αυτά! Δεν είναι μαύρη θύελα αυτή! Αποτελεί ντροπή 4-0! Και ακόμα δεν τελείωσε το ματς, δεν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο! Να τη αντεπίθεση εδώ! Δείχνουν να ελέγχουν οι παραπέοντες αμυντικοί της Μαύρης Θύελλας, οι τραγικοί αμυντικοί της Καλαμάτας, Πασούλες. Κοιτάξτε εδώ τι κάνε, χάνε πάλι την μπάλα. Χάνε πάλι την μπάλα. Διώξε την μπάλα, γόρι μου. Αν είναι δυνατόν. Λάθος, γκολ. Γκολ. 5-0. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. 5-0 στον Ασπρόπυργο. 5-0 χάνει η Καλαμάτα. Δουκάκης ο σκόρερ. Ο Μάικ Δουκάκης, ποιος Δουκάκης είναι αυτός, ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, Δουκάκης, 5-0, 5-0 στο 55, δεν το πιστεύω, ζούμε ένα δράμα, δεν είμαι καλά φίλες και φίλοι, 5-0 ο Ασπρόπυργος του Γιώργου Βαζάκα, τη μαύρη θύελα του Γιάννη του Χριστόπουλου που ακόμα δεν έχει κάνει ούτε μία αλλαγή, ξύπνα Γιάννη Χριστόπουλε, διασύρεται η Καλαμάτα, ξύπνα Γαφοκλή Χριστόπουλε, ξυπνάτε όλοι, σηκωθείτε και φύγετε ρε, φύγετε από το γήπεδο. Δεν είναι δυνατόν φίλες και φίλοι, είμαστε στο 80... 5-0 η Καλαμάτα 5. Που δεν έχει πατήσει ακόμα περιοχή, 5-0 η Καλαμάτα φίλες και φίλοι. Δεν με λένε Γιώργουτζο, να μην ζω αυτές τις στιγμές που ζω αυτή τη στιγμή. Αν δεν ανέβει η Καλαμάτα θα φουτάρω στο ποτάμι της, της Μαύρης Θύελλας, στο ποτάμι της Καλαμάτας, το έχω πει. Κάντε ρε μια φάση ρε! Κάντε μια φάση ρε ξεφτύλες! Τροπή σας ρε! Τροπή σας! Είστε μαύρη θύελα εσείς! Να εδώ! Να το και ο Πέτριτς, Πέριτς, πώς λέγεται αυτό το παιδί εδώ, φοβερή φάση! Αυτή είχαμε μόνο να δούμε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα! Λίχτο ανθρωπέ μου! Λίχτο ανθρωπέ μου, να μην διασυρώμαστε άλλο! Λίχτο σε παρακαλώ! Τόλιξε! Τόλιξε, τόλιξε, ευτυχώς! Ο διαιτητής από την Ήπειρο που ήταν άριστος! Ντροπή σας! Βγάλτε τις φανέλες τις τιμημένες. Ντροπή σας. 5-0. Δεν το πιστεύω αυτό που περιγράφω. Δεν το πιστεύω. 5-0. Ποιος ο Ασπρόπυργος του μεγάλου Γιώργου Βαζάκα. 5-0 την Καλαμάτα του ανεπαρκή Γιάννη Χριστόπουλου. 5-0 τη Μαύρη Θύελλα. Φάντασμα της Μαύρης Θύελλας στο σημερινό. Όμως μια Μαύρη Θύελλα που ήταν κάκιστη όλη τη χρονιά. Τα λέγαμε, εμείς τα λέγαμε, τα τόνιζε ο Γιωργούτζος και ήταν ο κακός. Έτσι. Του βγάζανε ανακοινώσεις, του βγάζανε όλοι οι ανύπαρκτοι, ντροπή σας, ξεφτύλες! Μη μας τύχει κάτι τέτοιο. Μη μας τύχει. Δεν έχω περιγράψει, εκτός του Μπρασβάικ πάω και 7-0 που θα σκοτώσω 12. Ναι, ευτυχώς ήσουν μικρός στο παράδειγμα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με Μπέγκστον στο ΆΚΑ. Ναι. Κάπως έτσι θα ήσουν, να ήσουν τώρα στην ηλικία που είσαι. Λίγο χειρότερο. Στα γκολ του Βάζακα και του Μπορέλη. Δηλαδή δεν θα περίμενα να φάω το τέταρτο για να πω ότι δεν κάνει καμιά αλλαγή. Ξυπναζόν. Ο Αγαθοκλής. Ο Αγαθοκλής. Εντάξει, μια κακή μέρα στη δουλειά για τον Γιάννη Χριστόπουλο. Καλύτερος Ασπρόπυργος, πιο παθιασμένος. Ο Ασπρόπυργος που έδειχνε Μπαρτσελόνα τώρα, ο κόσμος δεν έχει την ποιότητα. Ναι, όσοι πάτε σπίτια ή είστε από κινητό κάπου. Όχι όταν οδηγείτε, να περάσουμε και το μήνυμα. Το transition στο λάθος του Μίγκα είναι καλύτερο από αυτό που δεν το έχει κάνει ποτέ ο Πάοκ, ρε. Ποιο λάθος, τους δίνανε την μπάλα στα πόδια, ρε, εσύ. Μόνο λάθος ήταν οι παλιές τους, τίποτα δεν κάνουν σωστά.
τέτοιου τραζίζου δεν έχει κάνει ποτέ ο ΠΑΟΚ. Ούτε με Γκάρι Ροντρίγκες, ούτε με. Σε κακή μέρα, μωρέ, η Καλαμάτα. Εντάξει. Ο Λουκάκης, ποιος Λουκάκης υποψήφιος. Και τώρα, Στέργιο, θα πάμε σε Γιώργο Στασιφορείο Ελλάδος. Όχι, φίλε. Τι. Δεν τον φτάνεις, εγώ λέω. Δεν, δεν τον φτάνεις, όχι. Θα το πω γενικά, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ταυτότητα. Όπως λοιπόν ο Σβιντέρσκι είπε, δεν θέλω να μοιάσω σε κανέναν Πίατεξ, σε κανέναν Μπρίγιοβιτς. Θα γράψω δική μου ιστορία. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Γιωργούντζο. Σωτήρης. Σωτήρης. Δεν είμαστε φίλοι, δεν το ξέρω. Ωραία. Βάλε και τα γκόλε, Χρήστο, να χαρεί ο Στέργιος εδώ που γράφει ιστορία. Χάρηκα χθες, φίλε, εγώ δεν χρειάζεται να χαρώ σήμερα. Και σήμερα. Στείλε μετά κανένα μήνυμα, άκουσε τα γκόλε, τα έπαιξε. Σφυρίζει ο Ευαγγέλου. Ολιβέιρα, η μπάλα στα δίκτυα! 1-0 για τον ΠΑΟΚ! Σέρχιο Ολιβέιρα! 1-0 για τον ΠΑΟΚ! Σέρχιο Ολιβέιρα άφησε την μπάλα ο Βιερίνια. Ολιβέιρα όπλησε το δεξί πόδι και με πολύ ωραία εκτέλεση έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ λίγο μετά το μισάωρο ανοίγει το σκορ. Νάτι, προαθλητές, Σέρχιο Ολιβέιρα. Είπαμε, έχει βάλει πολλά γκολ στην καριέρα του, έχει καλό πόδι ο Πορτογάλος. Τον άφησε να εκτελέσει ο Βιερίνια και δεν τον μετάνιωσε ποτέ. Παίρνουν μια φανέλα. Είναι η φανέλα η οποία γράφει Ιβάν Σαββίδης. Με το νούμερο 60 για τα γενέθλια του Ιβάν Σαββίδη. Περίμενε να βάλουν πάλι του Μαωρίσιο. Τελικά όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν ετοιμάσει μια φανέλα με το όνομα του Ιβάν και το νούμερο 60, όσα και τα χρόνια που συμπλήρωσε εδώ και λίγα 24 ώρα ο ηγέτης του Δικεφάλου. Αφιερωμένο λοιπόν το γκολ στον Ιβάν Σαββίδη. Έτοιμος ήμουν. Έπεσε ψαλίδι. Έπεσε ψαλίδι. Πάμε παρακάτω. Το δεύτερο. Βιερίνια στο τζουμπά που πρώτο θα με την μπάλα για τον Ερίκε το πλασέ. Η μπάλα στα δίκτυα. Πέντρο Ερίκε. 0-2 πάω. Ναι λοιπόν που ο Βραζιλιάνος. Πέτυχε η γκολ. Το δεύτερο με την επιστροφή του στην ομάδα. Είχε σκοράρει στην Ριζούπολη. Ο Τσούμπα Ακπομ στην πρώτη επαφή με την μπάλα μοιράζει ασίστ και εκτελεί ο Πέδρο Ερίκε. Το έχει ανάγκη ο Βραζιλιάνος, χαμογελάει, πάει στον πάγκο. Θα καλιάσει τον Λουτσέσκου. Αυτά λοιπόν χθες είναι στάδιο. Ωραία, ωραία τα είπες, Αστέρι, ωραία τα είπες. Έβγαλε συνέστημα. Όχι, ρε, έβγαλε, έβγαλε. Έβγαλε συνέστημα. Θες να κάνεις και το πάω και στέλνει Τρίπολης. Ή να το κάνω εγώ. Κάν το εσύ. Κουράστηκα, φίλε, δύο συνεχόμενα. Θέλω κι εγώ να απολαύσω λίγο έναν αγώνα. Να μπορώ εγώ να ρίχνω τα μηνυλίκια. Γιατί μόνο εσύ. Περίμενε λίγο. Δεν κάνω πλάκα, είναι αλλιώ. Εντό έχει. Πώ δεν έχω. Τώρα, τελευταία. Όχι, τώρα τελευταία, όχι. Άρα πάρει είτε εντό. Ναι, και εσύ είτε εκτό. Ναι. Έτσι κι αλλιώ. Στην Λάρισα δεν πλησιάζουμε. Υπάρχει ένα θεματάκι μικρό. Στη Λάρισα θα πάω εγώ, μην ανησυχεί, Σταύρο. Όλα καλά. Σας το λέω. Βασίσου πάνω μου. Τις πλάτες μου. Έχετε ακόμα 35 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 εισιτήρια που δίνουμε σήμερα για το ΠΑΟΚ Λαμία την Κυριακή στην Τούμπα. FM και ενώ ΠΑΟΚ. Την πολύ καλή Λαμία τελευταία. Μην νομίζετε ότι θα έρθει για να καλή χάσει. Λαμία. Να παίξει για να χάσει. Ναι. Θέλει λίγο το τελευταίο πεντάλεπτο του τρίτου μισάωρου να πούμε για το παλατάκι το Σάββατο. Αυτό το έσχος. Αυτό το σιχ. Τα σιχάματα που κάνουν του διαιτητέ. Ρε φίλε, ξέρει τι κάνουν. Το έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει τι κάνουν. Υπάρχουν 100 διαιτητές Α1. 100 διαιτητές Α1. Μασχετική χώρα είμαστε. Ναι, δεν έχει ούτε η Κίνα. Με ένα δις κόσμο. Δεν έχει 100 στην Basket League China. Δεν έχει. Στο NBA μπορεί να έχει 40. Στην EuroLeague έχει 40. Ναι. 24 χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια και οι άλλοι είναι rotation. Υπάρχουν διαιτητές που παίζουν κάθε εβδομάδα. Εμείς έχουμε 100, 80 πλάστερο πάντων για να μην λέω προβολές. Μπορεί να είναι και 100. Τους δύο, έναν μηταρά κοντό. Και έναν χοντρούλι, του είδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Εντάξει. Και ο Σκινάς, ο οποίος κατεβαίνει δημοτικό σύμβουλο στο Μαρούσι. Αυτοί βγάζουν τον Πατούλη, την Πετσετάκου και το Σκινά. Εκεί στο Μαρούσι. Ξυπνάτε, ζώα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εκεί είναι ο Πατούλης. Είστε απολυτικοί εντελώς. Δηλαδή, όλα έχω πρέπει να τα κάνω σε αυτό. Θα έλεγα μαζί. Ότι είναι εκεί. Είναι εκεί. Και να το τσεκάρω τώρα. Είναι σαν να είναι εκεί. Ωραία. Ρε φίλε.
Δεν μπορεί να έχει δώσει τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι που είναι 20 πόντους μπροστά, 3 αντιαθλητικά και 3 τεχνικές ποινές. Αντιαθλητικό για τσεκάρισμα. Αντιαθλητικό σε προσπάθεια του Ζάρα να πάρει μπάλα. Αντιαθλητικό, ξέρω εγώ, ο Τέλης, ο ψύχρεμος σε άλλες περιπτώσεις Τέλης, πρέπει να τον είχε 10 λεπτά σε στο πουρμπούρου, αγανάκτησε. Εγώ καταλάβαινα τι θέλει να πει ο Παπαθεοδόρου και έλεγα από πάνω αυτά που ήθελε να πει. Με έκανες μετάφραση. Σε πολύ καλή κατάσταση Άννα Δωμό, ο Νίκος, σε πολύ καλή φόρμα και αυτός. Όχι ρε, προπονητής θέλει να βρει, δεν μπορεί. Ναι. Εκεί άμα υπάρχει συνοχή στον οργανισμό ΠΑΟΚ, παρεμβαίνει από πάνω. Γι' αυτό πήραμε εκείνη τη θέση. Ναι, ναι. Ωραία. Διάβασες DNA, σπίτι, ναι, ναι, το ένα, αρρώστιες. Ένα είδους. Ναι. Αυτοφοράκες δηλαδή. Ναι. Κατά μία έννοια, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ξαφνικά δηλαδή να σπάσουν τα νεύρα σου. Σε παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ παίζει εκπληκτικά από την αρχή, έχει μπει δηλαδή, έχει πει στο Λαύριο ότι παιδιά, αλλάξτε λίγο. Μα και το Λαύριο είχε αλλάξει. Ναι. Πιστεύω ότι σκέφτονται οι παίκτες του πώς θα γυρίσουν, τι έχουν και να κάνουν. Και όμως σε κάποια φάση δεν φτάνει στους 8 και έχουν ένα άστοχο τρίποντο. Αντί να πάει στους 5 να στο κάνουν ντέρμπι. Μιλάμε τώρα για εμετό. Δεν έχει λογική καμία. Δεν ξέρω τι θέλουν να πετύχουν ή τι δεν θέλουν, αλλά λογική θα μάθει. Θα σου πω εγώ τι θέλουν να πετύχουν. Ό,τι δουλίτσα θέλουν να κάνουν, γιατί έχουν διαλύσει το άθλημα, παίρνουν αυτά τα ούζα, με δύο σκηνά και δύο. Δεν ξέρει κανεί ποιοι είναι οι δύο. Ναι. Άμα κάνουμε ένα κουίζ τώρα, πώς λέγανε τους διαιτητές το δεύτερο και το τρίτο στο παρατάκι, δεν έχει ιδέα κανείς. Ναι. Σου λέω ένας Μηταράς και ένας Χοντρούλης. Αυτή είναι. Εγώ πιστεύω έτσι πρέπει να το γράψουμε και στο SDNA. Κακή η διατησία του Σκηνά, του Μηταρά και του Χοντρούλη. Δεν χρειάζεται, δεν θα ξανασυναντήσουμε τα ονόματά τους. Ναι. Μπορεί να ξαναπαίξουν το 2025 αυτοί. Ωραία, βάζουν εκεί, κάνουν τη δουλίτσα τους, κάνουν δημόσιες σχέσεις, ωραία, σπάνε τα νεύρα μας, περνάνε μηνύματα και φεύγουν. Το μπάσκετ το έχουν διαλύσει. Το έχουν διαλύσει παραγωγικά ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το έχουν διαλύσει παραγωγικά επίσης ο Βασιλακόπουλος με την ΚΕΔ. Ωραία. Προσπαθούν οι άλλες ομάδες κάτι να δείξουν. Να είχαμε να λέγαμε. Τι να δείξω, αφού αυτά τα λαμόγια ό,τι θέλουν θα κάνουν. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα θέμα. Πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα που σε οποιονδήποτε κλάδο μέχρι 5 καλά στενέχη βρίσκεις. Μέχρι 5 καλά στενέχη. Αλήθεια. Ωραία. Διαιτητές ικανοί για Α1 να είναι 100. Παίρνει τούλα τηλέφωνο και λέει έλα ο γιος μου είναι πολύ καλός, θα το βάλεις, θα το βάλω. Και αυτό είπε και ο Ηλίας, coach Ηλίας, που είναι και φίλος μας παιχνικής. Αυτό είπε και ο coach Ηλίας στο τέλος. Εγώ ρε φίλε για να φτάσω Α1 λέει. Έφτισα αίμα, πήγα τοπικά, εκεί με βρίζα, βράχη, κοκκινομάκουλο, δεν το πέτσι. Του κάνω λίγο εικόνα. Ωραία. Και έφτασα σε ένα σημείο, πήγα στην Αστάρα, στο όλο τον κόλο, από την Κηφισιά, γύρισα. Έκανα έρανα, έχω το λέω με πάθος, με ξυνή. Ξυνή. Ωραία. Πάω από τον κομμενό σου, λυπάμαι. Θα το σταυροκοπήσω με τον δω. Πραγματικά. Ωραία. Και. Έφτασα, τέλος πάντων, να προπονώ τον ΠΑΟΚ. Αλλά έφτιαξα αίμα, ρε φίλε, είμαι 15, σταμάτησα τον μπάσκετ 28 χρονών. Ο Ηλίας πώς το σταμάτησε. Και τώρα είναι στην ηλικία μου, 43. Ναι. 75 είναι. 44 φτάσαμε. Τέλος πάντων. Ναι. Και κάθεται και λέει, είμαι εγώ, είμαι στον ΠΑΟΚ τώρα. Έφτιαξα αίμα 15 χρόνια. Και έρχεται το πουλί, από το πουθενά, το από. Πώς λέγεται αυτό το χειρίδωνο που πάει. Πάει και έρχεται. Αποθυμητικό. Αποθυμητικό. Αυτό, ναι. Ωραία. Ναι. Έχετε το πουλί και μου κάνει ένα κάτω. Που έχω να παλέψω και 30 δικά μου προβλήματα. Γιατί ναι, δεν είναι στον ΠΑΟΚ μια κατάσταση αγγελικά πλασμένη, ναι, και όλα είναι τέλεια. Και άντε στον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσω. Εσύ βρε αγοράκι μου, τι θες τώρα από τη ζωή μου. Και άμα σου ρίξω εγώ ένα καντήρι, θα με τιμωρήσει εσύ, επειδή είσαι καραγκιόζης. Και πραγματικά ποια είναι η άμυνα απέναντι σε αυτά τα πουλιά τώρα. Πέτυχα διαιτητή, του βρίζει από το πρώτο του ίδιου διαιτητέ. Τα λέγαμε τι προάλλε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τους βρίζει. Το διαλύσανε. Το διαλύσανε τον μπάσκετ, τελείωσε. Κάνω μια κουβέντα με έναν φίλο πριν να ανέβω εδώ, αν θα αναλάβει ο Ιβάν τον μπάσκετ. Ρε φίλε του λέω, μπήκε στο ποδόσφαιρο ο άνθρωπος. Είχε εκεί τη σαπίλα, έπρεπε να ασχοληθεί με την έψη Χρεβενών, Κιλκής, ωραία, Πρέβεζας, ξέρω εγώ και Αμαλιάδας. Καθάριζε την πουγάδα. Τους βάζει να κάνουν ποδόσφαιρο. Ωραία, τους βάζει τέλος πάντων να λειτουργεί αξιοκρατικά. Τους βάζει τακτικούς δικαστές. Τους βάζει το ένα, τους βάζει το άλλο. Θα κάτσει να κάνει το ίδιο και στο μπάσκετ. Δεν πας στο διάολο σε αυτή τη χώρα. Ναι.
Να κάθομαι να ασχολούνται το Ιβάν με τον Βασιλακόπουλο. Άντε σπίτι σου, ρε! UG's και σπίτι! Τι λίγα. Στο μεταξύ είχαμε και την νίκη του Περιστερίου. Φοβερό. Ναι, ας ήταν ισοβαθμί με τον Ολυμπιακό. Πόσο διαφορά, πόσο έδειξε. 80 Περιστέρι, 72 Παναθηναϊκός. Ας ήταν ισοβαθμί ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό και θα σου λέγα ποια νίκη του Περιστερίου. Ναι, το Περιστέρι όμως και με αυτή τη νίκη κλειδώνεται τη θέση. Ναι, εσύ θεωρείς ότι αν ήθελε ο Παναθηναϊκός ήταν με τον Ολυμπιακό ισόβαθμο και παίζονταν ναι, την πρώτη θέση. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και αυτό να μην γίνει, Παναθηναϊκός διαχάσει με Περιστέρι δύσκολα. Για να δω πόσους βαθμούς έχουμε τώρα. Μαζί. Μαζί είμαστε. 14-7. Ναι, το έχουμε εκεί όμως. Περιστέρι, ΠΑΟΚ, Προμηθέας. Ίδιες νίκες έχουμε. Ναι, ο Σχοινάς κάνει διαφορά με τα παιχνίδια με τον Ήφες, τα δύο. Αν είχαμε τις δύο νίκες, τελειώναμε. Τρίτη ήμασταν. Η Τσαρούχα, πού είναι. Καιρό έχουμε να τη δούμε. Θα τη δούμε. Εντάξει, στο rotation. Τώρα του χρόνου τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, αδιανόητο. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Έναν εξαιρετικό παράγοντα που παρουσιάζει ταπεινά έργο. Τεράστιο έργο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μείνετε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελική ευθεία. Θα πάμε λίγο στα γρήγορα γιατί έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Έναν άνθρωπο που έχει δώσει πάρα πολλά. Νομίζω σπουδαίο άνθρωπο πάνω απ' όλα. Έχει αφιερώσει τη ζωή του σε κάτι πολύ σημαντικό. Που άλλοι δεν το κάνουν. Πολύ. Και σε ό,τι αφορά την αθλητική του ιδιότητα, αλλά και αυτό που είπες. Εξαιρετικός άνθρωπος. Θα τον έχουμε στο τηλέφωνο στα επόμενα δευτερόλεπτα. Σας υπενθυμίζω ότι έχετε ακόμα 1/4 για να συμμετέχετε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Λαμία. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 54526. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη γραμμή τον κύριο Κώστα Μυρίδη. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Μυρίδη. Καλησπέρα. Καλημέρα. Εγώ θα έλεγα. Καλημέρα. Συμφωνώ μαζί σας. Νωρίς είναι η άλλη. Καλό μήνα. Ένας άνθρωπος, για όσους δεν τον ξέρουν, τον κύριο Μυρίδη, ο οποίος πήρε την γυναική ομάδα βόλεϊ το καλοκαίρι του 2016 από το Α τοπικό, άνοδο στην Α2, άνοδο στην Pre-League και από το Σάββατο βράδυ η ομάδα πλέον είναι στη Volley League. Αν κάνω κάποιο λάθος, κύριε Μυρίδη, με διορθώνετε. Αλλά νομίζω αυτή είναι η πορεία της γυναικείας ομάδας που για πρώτη φορά θα είναι στα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας, το γυναικείο βόλεϊ. Ιστορική επιτυχία, θα έλεγα. Και μεγάλη επιβράβευση και για εσάς, για τον προπονητή, για τα κορίτσια και για τον κόσμο που στήριξε την ομάδα φέτος. Έτσι ακριβώς σωστά είπατε είναι. Μετά από 3 διαδοτικές χρονιές που αλλάζουμε κατηγορία. Και μάλιστα τη μία χωρίς ήττα και τις άλλες με μία ήττα, δηλαδή πολύ εύκολη πορεία για την ομάδα μας. Για πρώτη φορά η ομάδα βόλη, γυναικεία ομάδα βόλη του ΠΑΟΚ είναι στην Α1, με δυνατότητες και με προοπτική. Πιστεύουμε ότι και η καινούργια χρονιά, παρόλο που μπαίνουμε σε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Α1, αν και η φετινή χρονιά ήταν ανταγωνιστική γιατί οι δύο ιστορικές ομάδες του γυναικείου βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός και ο ΑΕΚ, με ιστορία στο γυναικείο βόλεϊ ήταν εκεί πέρα, παρόλα αυτά. Βεβαίως. Εμείς πήγαμε πρωταθλητές. Οπότε έχουμε μια καινούργια χρονιά, η οποία θα έχει πολύ ενδιαφέρον και μεγάλο ανταγωνισμό, γιατί έξω από τον Ολυμπιακό που βασικά ήταν ο μόνος στην Α1 θα είμαστε εμείς, θεωρητικά θα είναι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, και η Σαντορίνη, η οποία έχει πολύ καλή ομάδα. Αλλά πιστεύουμε, εντάξει, εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Θεωρούμε ότι η προσπάθεια θα είναι σοβαρή και χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά θα είναι σοβαρή. Και όταν τελειώσει του χρόνου η χρονιά, πιστεύω να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ο δικός μας στόχος φυσικά είναι το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό εντάξει, αυτό δεν λέγεται στα λόγια, αυτό το κάνουμε στα γήπεδα. Έχουμε μαζί μας και τον Ραφαήλ Καϊδατζή. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στον κύριο Μυρίδη. Κύριε Μυρίδη, όλη αυτή η πορεία είναι ονειρική, εντάξει. Νομίζω και για εσάς και για τους προπονητές, για τα κορίτσια που ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν δύσκολη αυτή η πορεία. Ήταν εύκολη τελικά μέχρι τα σαλόνια. Από τα αλόνια να πω, εντάξει, συνηθίζεται πάνω κάτω έτσι είναι. Από τα τοπικά στην μεγάλη κατηγορία μέσα σε 3 χρόνια. Ήταν δύσκολη αυτή η πορεία γενικότερα. Να πω κάτι τώρα εδώ, κάτι που ίσως είναι εξίσου σημαντικό, είναι ότι οι νεάνοι δεν ήταν σε πλήρω πρωτάθλημα Ελλάδος. Σωστό.
Δηλαδή αυτό είναι εξίσου σημαντικό και μάλιστα με νίκες θριαμβευτικές σε άλλες ομάδες στο Final Four, δύο από Αθήνα και μία από Θεσσαλονίκη. Οπότε υπάρχει, θεωρώ, μία δουλειά η οποία είναι δομημένη και οργανωμένη και έχει βάσεις. Άρα πάνω σε αυτές τις βάσεις πιστεύω μετά έξω από όλα αυτά. Αυτά τα τρία χρόνια ήταν σημαντικά και για μένα, γιατί άρχισα να καταλαβαίνω το γυναικείο βόλεϊ, να γίνομαι πιο έμπειρος, να ξέρω να πάρω σωστότερες αποφάσεις, γιατί για να κάνεις κάτι καλά πρέπει να το ξέρεις. Mm-hmm. Μόνο τότε παίρνεις σωστές αποφάσεις. Εγώ προσπάθησα να ασχοληθώ ή να μάθω, στον όσο χρόνο έχω, πολύ καλά αυτό που κάνω, όσο μπορώ καλύτερα αυτό που κάνω, για να μπορώ να παίρνω σωστές αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα. Οπότε πιστεύω ότι και η επιτυχία συνάντησε σε συνδυασμό με το πρωτάθλημα που πήρε η ομάδα μας. Έχουμε βάσεις για να μπορούμε να πιστεύουμε ότι έρχονται καλύτερα πράγματα, να είμαστε καλύτερο δομένοι, πιο έμπειροι, πιο σοβαροί και όλο αυτό το πράγμα να βγει στο αποτέλεσμα. Ραφαήλ. Του το ρώτησα και το Σάββατο το βράδυ και του άρεσε η ερώτηση αν μετά το εμπόδιο της Pre-League περιμένει νέα εμπόδια στην πορεία του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι εμπόδια άλλα δεν μπορούν να μπουν, εκ των πραγμάτων δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να μπει. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, τώρα εμείς θέλω να ξεφύγω από τη μιζέρια ή να μην μιζεριάζω και να λέω οι Αθηναίοι, οι διαιτητές, όλο αυτό το πράγμα. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή το άθλημα είναι ερασιτεχνικό θα έχουμε μια δίκαια μεταχείριση. Εγώ σε όλους τους τόνους και σε όλες τις συζητήσεις που κάνω με παράγοντες του βόλεϊ και στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα λέω εμείς θέλουμε 50-50. Δεν θέλουμε, δηλαδή και να θέλει κάποιος να μας παίξει 50, δεν το θέλουμε. Θέλω να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε γενικότερα τότε όπως άρχισε η ζωή μου. Και ακόμα πολλές φορές λέω ότι και από την ήττα μαθαίνεις, ότι δεν είσαι αρκετά καλός, που σημαίνει δουλεύεις περισσότερο, γίνεσαι καλύτερος, εξελίσσεσαι και στο τέλος της ημέρας βγαίνουν θετικά πράγματα. Άρα ακόμα και αν χάσουμε κάπου επειδή δεν είμαστε καλύτεροι, θα βγουν καλά πράγματα. Άρα η αρχή μου είναι να ανέβουμε με την αξία μας με 50-50 και εφόσον το δικαιούμαστε. Κυρία Μεντίδη, τόσο καιρό έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές αθλήτρες της ομάδας. Δεν υπήρξε ούτε μία που να μην ξέχασε να αναφερθεί σε εσάς. Πώς το εισπράτητε σε όλο αυτό? Αν θα σας πω τώρα κάτι. Εγώ αυτό που λέω στις αθλήτριες και γενικότερα που είναι η κουλτούρα μου, λέω ότι εδώ θα πρέπει ο βασικός στόχος να γίνουμε μια οικογένεια. Θα πρέπει δηλαδή να πάρουμε έξω από τον αθλητισμό, θα πρέπει να πάρουμε και όμορφα πράγματα σαν μια οικογένεια, να δέσουμε, γιατί πιστεύω ότι μέσα από το δέσιμο πετυχαίνεται η ομαδικότητα, το άθλημα είναι ομαδικό, οπότε το αποτέλεσμα μέσα από μια καλά οργανωμένη και καλά δομένη οικογένεια θα είναι πολύ καλύτερο από μια άλλη ομάδα που είναι κάποιος από εδώ, κάποιος από εκεί. Τα μικρά τα παιδιά, επειδή στην οικογένεια υπάρχει και ο πατέρας, εγώ τα θεωρώ παιδιά μου, ειδικά τις νεάνιδες. Και αυτό φυσικά βγαίνει σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της ομάδος. Ναι, σωστό αυτό. Κύριε Μυρίδη, εγώ προσωπικά ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσετε, αλλά είναι η προσωπική μου άποψη. Σας έχω κατατάξει στους ευεργέτες του ΠΑΟΚ, με τις δυνάμεις που έχετε. Τι οθεί έναν επιχειρηματία πετυχημένο όπως εσείς να σπαταλάει χρόνο και χρήματα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό? Ποια είναι η ανταμοιβή σας, ποια είναι η δύναμη που σας οθεί να στηρίζετε? Γιατί δεν είναι μόνο, δεν ξέρω πώς ο κόσμος το ξέρει, δεν είστε μόνο στο γυναικείο βόλεϊ, είστε και ο ηγέτης της πάλης, είστε και στο πόλο, είστε και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Γενικά είστε ο αιμοδότης του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ σε μια περίοδο που εντάξει, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν έχει έσοδα. Οπότε δεν σας κάνω καν την ερώτηση αν είστε κερδισμένος οικονομικά ή όχι. Ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει και πολύ, αλλά ποια είναι η ικανοποίησή σας, ποια είναι η ανταμοιβή σας από όλο αυτό που γίνεται? Εντάξει, πιστεύω ότι αυτό το κάνεις γιατί θεωρείς ότι πρέπει να το κάνεις για τον εαυτό σου σε πρώτη φάση και είναι κάτι γενικότερα. Εγώ το θεωρώ μια κοινωνική προσφορά, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Είναι μια προσφορά στην κοινωνία. Και πιστεύω ότι σε αυτούς τους καιρούς αυτοί οι οποίοι μπορούμε, έτσι, στο βαθμό που μπορούμε, το να προσφέρουμε στην κοινωνία είναι πολύ σημαντικό. Εμένα μου δίνει χαρά μόνο αυτό, το ότι προσφέρω στην κοινωνία. Και ας πούμε λιγάκι ότι είναι όπως βοηθάς κάποιους ανθρώπους. Το κάνεις για τον εαυτό σου, γιατί θεωρείς ότι πρέπει να το κάνεις.
Εγώ λέω μια έκφραση. Ο Θεός είναι απλόχερος μαζί μου και εγώ θέλω να είμαι απλόχερος με άλλους ανθρώπους, έτσι, για να το κλείσω. Εγκατακλείδη σαν επικεφαλή. Ναι, γιατί πέρα από τη βιτρίνα μιλάμε και πολλά μικρά παιδιά σε όλα αυτά τα τμήματα. Δεν είναι μόνο η βιτρίνα, η γενική ομάδα ή η ομάδα πάλης. Είναι οι ακαδημίες, μιλάμε για δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά που είναι όλη μέρα. Εξυπακούεται αυτό το σημαντικότερο από όλα. Και ξέρετε, είναι και μεγάλη ευθύνη με τα παιδιά. Δηλαδή, δεν φαίνεται. Για μένα, δηλαδή, εγώ έχω ασφαλίσει τη γενική ομάδα, έχω ασφαλίσει την πάλη για να μπορούν να έχουν μια ασφάλεια όταν, αν και εφόσον γίνει κάτι, κουφιόρα. Δηλαδή, χτύπησε χθες μια κορασίδα. Δηλαδή, την πήγαμε στο νοσοκομείο, έπεσε το παιδάκι και χτύπησε. Θέλω να πω ότι όταν έχεις ακαδημίες και παιδιά, έχεις και ευθύνη με συνοδούς, έχεις ευθύνη με γενικά ατύχημα. Είναι μεγάλη ευθύνη. Είναι μεγάλη ευθύνη, δεν φαίνεται. Και γι' αυτό πιστεύω, δηλαδή, ότι και ο ερασιτέχνης μας, με τη δομή που έχει και με τον πρόεδρο που έχει, κάνε ένα μεγάλο άθλο. Ένας μεγάλος Γολγοθάς. Τέλος πάντων, σε αυτό το Γολγοθά εγώ συμμετέχω μέχρι ένα σημείο. Το βασικό κομμάτι το έχει ένας άνθρωπος που χρόνια εκεί αθόρυβα κάνει αυτό που κάνει και εγώ θεωρώ τη ηρωική την προσπάθειά του. Το λέω και με πλήρη συνείδηση αυτό που λέω. Εγώ είμαι ένας που είμαι δίπλα του στα επίπεδα που μπορώ και στο επίπεδο που μπορώ. Εντάξει, και θεωρώ ότι ο ερασιτέχνης γενικότερα, παρόλο που το ποδόσφαιρο είναι η έγκλη και αυτό είναι τα φώτα όλα εκεί πέρα, υπάρχουν από τους ερασιτέχνες ο οποίος κάνει τεράστιο έργο και για την ομάδα και για την κοινωνία και για τα παιδιά μας και εγώ αυτό κρατάω. Ραφαήλ. Ζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ λίγο φέτος στον αστερισμό του ποδοσφαίρου. Μόνος ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αμυρίδη αν ήθελε λίγο παραπάνω στήριξη από τον κόσμο και στα κρίσιμα παιχνίδια, αλλά και ένα μήνυμα που θέλει να του στείλει εν όψη της χρονιάς επόμενης, που είναι μια πρόκληση για το τμήμα. Εδώ θα δω πάλι καλή ερώτηση. Εγώ είπα ότι φέτος, ενώ η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, στο γήπεδο τους είχαν 200-300 οργανωμένους, οι οποίοι βοηθήσαν πάρα πολύ την ομάδα τους, ειδικά στην ΑΕΚ, δηλαδή και η συμπεριφορά τους δεν ήταν αθλητική, δηλαδή υπήρχαν φίλαθλοι μέσα στο παρκέ και ίσως και γι' αυτό ήταν σημαντικό κομμάτι που χάσαμε. Θεωρώ ότι η βοήθεια του κόσμου και των οργανωμένων είναι μεγάλο στήριγμα, ειδικά για τις αθλήτριες, γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία και είναι άθλημα ψυχολογίας. Γενικότερα πιστεύω ότι θα πρέπει και τα αθλήματα αυτά να έχουν μια υποστήριξη από τον κόσμο και μια βοήθεια, γιατί κάνουν μια τεράστια δουλειά και μια τεράστια προσπάθεια. Τώρα από εκεί πέρα όμως πιστεύω ότι εντάξει, αυτά λέει το νιώθει κάποιος έρχεται ή δεν το νιώθει και δεν έρχεται. Δηλαδή είναι σαν την εμπιστοσύνη. Δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Υπάρχει κύριε Μυρίδη κάποια ομάδα που είναι του ΠΑΟΚ στα τοπικά ή δεν έχουμε ομάδα να μπείτε εκεί πέρα να έχουμε στη μεγάλη κατηγορία εκπρόσωπο? Έχετε κάποιο στόχο επόμενο? Δεν έχω, γιατί τώρα μέχρι εδώ είναι στα όρια των αντοχών μου, των χρονικών αντοχών μου, γιατί θα ξαναπάω λίγο πίσω. Γενικότερα, εγώ λέω το εξής, ότι όταν κάνω κάτι, επειδή αυτό συνεπάγεται ευθύνη, βέβαια, θα πρέπει ή να το κάνω καλά ή να μην το κάνω. Δηλαδή το κάνω περίπου λίγο, μάλλον έτσι, δεν μου ταιριάζει και ποτέ θα είχα. Οπότε σε αυτή τη φάση αυτό που μπορώ να κάνω καλά είναι αυτά τα δύο, και να βοηθάω τον ερασιτέχνη στα υπόλοιπα τμήματα, ώστε να έχει μια ανάσα οικονομική και μια βοήθεια για να είναι ζωντανός. Ένα σχόλιο θα ήθελα, κύριε Αμυρίδη, γιατί και εκεί είστε χορηγός της γυναικείας ομάδας, που άκουσε πολλά και ο ερασιτέχνης και οι παίκτρες που φύγανε. Γενικότερα υπήρξε μια αναμπουμπούλα το καλοκαίρι, αλλά οι κοπέλες με το σπαθί τους είναι αίτητες, μου έχουν μόνο νίκες και θα πάρουν ακόμα ένα πρωτάθλημα. Και ένα σχόλιο κλείνοντας για το πώς βλέπετε σαν θεατή στην πορεία της ανδρικής ομάδας ποδοσφαίρου. Εντάξει, πιστεύω ότι η πορεία της ανδρικής ομάδος και όλο αυτό που γίνεται εκεί πέρα, εντάξει, είναι μοναδικό. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ γενικότερα από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα τα αριστικά τμήματα, θα έλεγα ότι διανύει μια από τις λαμπρότερες περιόδους της ιστορίας του. Και όλο αυτό φυσικά συνεπάγεται ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει καταφέρει. Δεν είναι δηλαδή από μόνο του. Mm-hmm. Ο κύριος Σαββίδης. Θεωρώ μεγάλη τύχη που τον έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα εκεί πέρα, γιατί έξω, πιστεύω δηλαδή έξω από το ποδόσφαιρο, βοηθάει και τα υπόλοιπα αθλήματα. Γενικά βοηθάει γενικότερα την οικονομία της Βορείου Ελλάδος, οπότε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Οπότε, όπως είπα, είναι ίσως η λαμπρότερη περίοδος της ιστορίας του ΠΑΟΚ αυτή η περίοδος που διανύουμε. Mm-hmm.
για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, εντάξει, γράφει μια ιστορία εδώ και χρόνια. Είναι κάτι το μοναδικό. Απλά είναι ένα άθλημα το οποίο ο ανταγωνισμός είναι πολύ μικρός. Οπότε και τα αποτελέσματα σε εισαγωγικά είναι λίγο εύκολα, αλλά παρόλα αυτά είναι μια τεράστια προσπάθεια και μια τεράστια επιτυχία. Ναι, γιατί φύγαν και πολλές παίκτρες για τον Άρη και υπήρχε ανησυχία το καλοκαίρι ότι μήπως χάσει η ομάδα τα σκύτρα. Τελικά, καλό είναι για ορισμένους να περιμένουν να δουν πριν αρχίσουν τους αφορισμούς και την σκληρή κριτική, έτσι δεν είναι, γενικότερα το λέω. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σήμερα υπάρχουν δύο πόλεις στην Ελλάδα, ένας Ολυμπιακός και ένας Νέο ΠΑΟΚ. Αυτοί οι δύο πόλοι ανταγωνίζονται και πιστεύω επί της ώρης. Για να μην πω ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και ακόμα και από τον Ολυμπιακό. Στο σύνολο μιλάω, δεν μιλάω για την ποδοσφαιρική ομάδα. Μιλάω για χάντμπολ, μιλάω για βόλεϊ, μιλάω για όλα τα αθλήματα. Η προσπάθεια πιστεύω πρέπει να συνεχίζεται για να γινόμαστε καλύτεροι. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε καλά πράγματα και ελπίζω να συνεχίσουμε. Και να αγκαλιάσει λίγο παραπάνω ο κόσμος τις ερευνητικές ομάδες. Ναι, ναι, και όχι μόνο στους μεγάλους τελικούς. Και όχι μόνο στους μεγάλους τελικούς. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ήταν χαρά μας που σας είχαμε, κύριε Αμυρίδη, στο Λίμπερο. Πραγματικά το λέω. Να είστε γερός και να πανηγυρίσετε ό,τι. Και του χρόνου να υπάρχουν επιτυχίες και του χρόνου να εκπληρώσετε όλους τους στόχους που έχετε και με τη γυναική ομάδα βόλεϊ αλλά και με όλες τις ομάδες του ερασιτέχνη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια. Λοιπόν, Ραφαήλ, ακούσαμε τον Κώστα Μυρίδη. Εντάξει, για όσους δεν το ξέρουν, δεν μπορούν να αντιληφθούν την προσφορά του, έτσι δεν είναι, στην ομάδα ακριβώς, γενικότερα. Ναι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που τα λέγαμε και πριν, γυναική ομάδα βόλεϊ, στην μπάλη, στο πόλο, στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Και έχει βοηθήσει και την ΚΑΕ τα προηγούμενα χρόνια. Γενικότερα νομίζω ότι εντάξει, βρίσκει χρόνο και. Δικαίως όλοι τον μνημονεύουν. Έχουμε τίποτα άλλο πέρα από τη γυναική ομάδα βόλεϊ που πανηγύρισε το Σάββατο το πρωτάθλημα και την Άνω Ραφαήλ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. 6-6 για τα τμήματα του ερασιτέχνη. Παντού νίκες υπήρχαν και πλέον ιστορικές νίκες. Δηλαδή το ποδόσφαιρο, ας πούμε, 11-0, άλλη μια νίκη επιβλητική. Κοντεύει να φτάσει στα 100 γκολ στη σεζόν, να πάρει το πρωτάθλημα. Οι γυναίκες στο μπάσκετ κέρδισαν, κλείδωσαν τη δεύτερη θέση, είναι η υψηλότερη θέση που έχει πάρει ποτέ στην ιστορία του τμήμα. Είναι, νομίζω ότι αυτό που είπε και ο κύριος Αμυρίδης, ότι είναι μια ιστορική περίοδος για τον ΠΑΟΚ φετινή. Το πιο σημαντικό νομίζω είναι το βόλεϊ που ξεκινάνε την Τετάρτη τα play-off για τους άντρες. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ το Σάββατο 3-0 σε ένα παιχνίδι τυπικής διαδικασίας και παίζει με τον Ηρακλή στην πρώτη φάση των play-off με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά. Στις δύο νίκες κρίνεται η σειρά. Το πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη στις 4 στο Παλατάκι. Έχουμε τελικό σήμερα, Ραφαήλ, για τη γυναική. Έχουμε και τελικό, ναι, για τις κορασίδες του ΠΑΟΚ και εκεί το γυναικείο μπάσκετ, τα τμήματα υποδομής διεκδικούν ακόμα έναν τίτλο. Στις 9. Τον έπαιρναν οι νεανίδες πριν λίγο καιρό. Θέλουν να το επαναλάβουν και οι κορασίδες. Στις 9 στη ΟΔΑΚ Θέρμης με τον Αστέρα Υποδρομίου. Ωραίο. Όσοι μπορούν, νομίζω, να δουν ωραίο αγώνα μπάσκετ και να ενισχύσουν τον ΠΑΟΚ, τις κορασίδες, καλό θα είναι 9 η ώρα στο ΔΑΚ Θέρμης, ΠΑΟΚ Αστέρας Υποδρομίου. Θα είναι ισχυρός αντίπαλος του Αστέρας Υποδρομίου, σε τι κατάσταση, πραγματικά δεν ξέρω. Έχει δύο νίκες και ο Αστέρας Υποδρομίου απέναντι σε Παναθηναϊκό Σικιών και Άρη που τους κέρδισε και ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι οι παίχτριες του ΠΑΟΚ οι περισσότερες είναι αυτές που ήταν και στο τμήμα των νεανίδων που ήδη κατέκτησαν το τρόπαιο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα και είναι και μία από τις υπολογίσιμες αντιπάλους η ομάδα του Αστέρα. Φέτος. Ωραία. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, θέλω, Ραφαήλ, 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 38. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε το 4. Ωραία. 6. Ναι. 13. Mm-hmm. 16. Ναι. Και 25. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μέχρι να βρει τους τυχερούς. Επειδή το πήγαμε λίγο γρήγορα σήμερα, να πούμε ότι υπήρξε ενημέρωση από την ΠΑΕ για τον Μαουρίσιο. Γιατί πολλοί ρωτάνε αυτό το διάστημα. Δεν έχει μπει ακόμα στο χειρουργείο μέχρι και σήμερα, αλλά σήμερα είναι η μέρα. Ναι, σήμερα. Υπήρξε η επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ. Το διάστημα αυτό, περίπου 22 μέρες, αν θυμάμαι καλά, ο Μαουρίσιο ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάσταση φυσιολογική λειτουργία και ατροφία του μειός. Σήμερα όμως είναι να μπει στο χειρουργείο, να υποβληθεί στην επέμβαση στο γόνατο από τον Ζωζέ Κάρλος Νορόνια στην Πορτογαλία. Έχουμε πει ότι θα παραμείνει εκεί για ένα διάστημα, θα επιστρέψει στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη για το δεύτερο στάδιο της αποκατάστασής του.
υπήρξε μια καθυστέρηση, είναι η αλήθεια. Προφανώς αυτό έχει να κάνει και με την επιλογή του να πάει εκεί και με την κατάσταση του ποδιού του. Και με το πώς δουλεύει ο συγκεκριμένος γιατρός. Ναι. Ποια είναι η μεθοδολογία του. Λοιπόν, τα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι πάω Κλαμία την Κυριακή. Θα κερδίζουν σήμερα Ευθύμιος Ερνέστος Λουκάς, το κινητό σε 758. Παπαφιλίππου Αναστάσιος σε 091. Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης, το κινητό σε 760. Γεώργιος Κόκκινος, το κινητό τελειώνει σε 545. Και Σπύρος Ποτηριάδης, το κινητό σε 644. Ευθύμιος Ερνέστος Λουκάς, Παπαφιλίππου Αναστάσιος, Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης, Κόκκινος Γεώργιος και Σπύρος Ποτηριάδης. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί το ανάλυση των Παριπρές. Θα σας κάνει παρέα μέχρι τις 3. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.